Δεν σε χάλασε δεύτερο βιντεάκι YouTube σε ένα μήνα μέσα? Ναι, ανεβάζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το content. Μ' αρέσει που πάντα έλεγε ήσουν λίγο αρνητικό με το βίντεο. Τώρα είσαι παντού. Τώρα το βίντεο είναι λίγο. Γιατί... πήγα airball. Είχες airball, έκανες το τιμόνι, με τα κέρδια στο τιμόνι. Αυτά νομίζω. Ήρθες να πιεις και καφέ. Τώρα αυτό, ορίστε. Και ήρθα να πιω καφεδάκι με δύο συναδέλφους. Τρία σε ένα μήνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για expansion. Μιλάμε για internet takeover. Είμαστε εδώ πέρα στο υπόγειο της Mystic Pizza. Σάββατο απόβρατο και... Mystic Bar πλέον είπαμε. Mystic Bar, Mystic Bar, σωστά. Ευχαριστούμε τον Ψιλό για τη φιλοξενία. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι ψιλοί γνωρίζονται μεταξύ τους? Βλέπονται μεταξύ τους. Πάσε μια συναυλία. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο γνωρίζονται. Δηλαδή είσαι σε ένα μπαρ και είναι ένας τύπος που ξέρω που είναι 90, 92, 93. Μπαίνει μέσα ένας άλλος τύπος που είναι 90, 93. Αμέσως χαιρετιούνται. Υπάρχει κλίκα των ψηλών. Αυτό. Μυστική οργάνωση. Ξέρω γιατί. Αλλά ισχύει. Ισχύει και μπορώ να σου το εξηγήσω γιατί. Γιατί οι ψηλοί, άσχετα αν έχουν μερικά καλά ως ψηλοί, έχουν και πάρα πολλά κακά. Ένα από τα κακά είναι ότι στα μπαρ στα οποία έρχεται ένας ψηλός και εσύ έχεις ένα ψηλό φίλο και λες, εντάξει, είναι ο φίλος μου ψηλός, όσο είσαι μέσα στο μπαρ, επειδή έχει και λίγο δυνατά μουσική και αυτός, ξέρω εγώ, σου ρίχνει ένα μισό κεφάλι. Εμένα κολλητός μου είναι 2 μέτρα. Και έχει αυτό το πρόβλημα χρόνια, όπου απλά σκύβει για να ακούσει τι λέμε. Και είναι μονίμως εκτός παρέας και εκτός φάσης. Γιατί προσπαθεί να ακούσει. Οπότε είναι σε φάση εξής. Λέμε κάτι, γελάμε εμείς, σκύβει αυτός. Με το βραβείο μείους του για να έχουν κάνει παρέα και να ακούνε όλοι. Όχι, και τον έχω πετύχει. Ξέρω εγώ, είμαστε στη συναυλία και πετυχαίνει έναν άλλον που είναι 2 μέτρα και ξαφνικά τύπου τον βλέπεις ότι περνάει πολύ καλύτερα από ό,τι πέρναγε με μάλλον. Ξαφνικά είναι με έναν τύπο 2 κεφάλια εδώ πέρα και τα λένε κανονικότατα. Του αρέσει, δεν αρέσει. Άρα γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι πάντα από τις ομάδες μπάσκετ. Ότι πάει να είναι μπάσκετ. Αν είναι ψηλό, ψηλέ, έχει δελτίο πουθενά. Υπάρχει αυτό το. Γιατί πάντα γνωρίζονται. Πάντως οι συναυλίες είναι μεγάλο του, πάρα πολύ μεγάλο του συναυλίες. Δηλαδή, τίποτα, όπου και να ράξεις, θα είσαι κομπλέ, ρε παιδί. Ή να είσαι πάρα πάρα πολύ κοντός και να ανέβεις σε κάποιο ψηλό. Να μπορεί να σε ανεβάσει. Είναι μπορεί να ελιχθείς εύκολα και να φτάσεις μπροστά, ας πούμε, σε πολύ κοντός. Ναι, τα μεσαία εκεί, 1,70 με 1,76 δεν είναι διάφορα. Δεν αξίζει καν το εισιτήριο, δηλαδή. Είχα αυτή την κουβέντα πρόσφατα για τη μουσική. Ότι έχουν παρατηρήσει ότι είμαι πολύ κωμική. Είναι και μουσική. Όχι απαραίτητα να έχουμε άλλη μουσική μες στο act, αλλά παίζουν και κάποιο όργανο. Κάνε και τόσο πολύ. Είναι αρκετή άμα το σκεφτείς. Και εντάξει, δεν λέω για εξωτερικό κτλ. Είχαν και τα λαφέρια με μουσική οι περισσότεροι, οι μπάντες κλπ. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, θε να σου πω αριθμίσω. Αντολίτης. Εσύ, μπάσο. Ναι. Ο Ρήγας. Ο Απόλλωνας. Ο Μπλίνκ. Ο Μπλίνκ. Ναι. Εγώ παίζω. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Εγώ ήμουν σε μπάντες 5-6 χρόνια πιτσιρικά. Αλήθεια. Μπορεί να μην είχε όργανο, αλλά έχει κάποια. Ήταν σε μια μπάντα. Μπορεί να μην έπαιζε κάποιο όργανο, ούτε ο Άγγελος, ούτε ο Μπουμπάς, αλλά ήταν σε μια μπάντα. Είχαν κάποια. Είδε ότι είναι αρκετή τελικά. Ναι. Και εσύ, ποιανή, ας πούμε... Ο Φυσφής είχε μια thrash μπάντα. Όντως. Όχι, εντάξει. Αλλά και μόνο σαν εικόνα, ε. Για λίγο κάβλωσα, ναι, αυτό. Φαντάζομαι ότι Φυσφή με τέρμα μακρύ μαλλί και να τραγουδάει. Πώς τα λέγονταν, άραγε. Με τέρμα skinny jeans. Υπάρχει κάποια σύνδεση, πιστεύεις, ας πούμε. Ναι. Θόνο του ροσφαιρικού. Όσον αφορά την κομμωδία και τη μουσική. Εντάξει, υπάρχει παραδοσιακή θεωρία, ρε παιδί μου, ότι η μουσική θα θέλα να είναι κομική, η κομική θα θέλα να είναι μουσική. Το λένε αυτό, ξέρεις, συνεντεύξα. Και όταν είναι και το δύο δεν κάνουν τίποτα από τα καλά, καλό και τα δύο, ρε παιδί μου. Ναι, και πασάρεις, είναι μέτρικες τα δύο. νομίζω ότι οι άνθρωποι τους ανθρώπους που θα τραβήξει το stand-up, είναι πιθανό να τους έχει τραβήξει το rock ή το punk ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι mainstream ασχολία το stand-up. Δηλαδή για τους ανθρώπους που είναι τώρα. Γιατί όλοι που ανέφερες είναι 30 χοντρικά, ρε παιδί μου, από 20. Είναι λίγο πιο underground και τα δύο, ας πούμε. Ναι, οπότε είναι λογικό να πεις ότι θα μπω σε μια μπάντα, θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος που θα ασχοληθεί με το stand-up πηγαίνει κάθε βράδυ στον Οικονομόπουλο, ας πούμε, ή πήγαινε στον Πλούταρχο το 2000 με 2006 κάθε βράδυ. Είσαι κλαμπ και ξαφνικά αποφάσισε να. Ναι, και τα δύο δεν έχουν να κάνουν πολύ με ρυθμό, ας πούμε. Οπότε κάπως έτσι δεν. Πιστεύεις ότι λόγω ρυθμού δηλαδή γίνεται αυτό? Όχι, τι πρέπει να έχει ρυθμό μέσα σου, σαν να είσαι, παιδί μου, απαραίτητα ντράμερ ή. Νομίζω το κωμικό. Αφροαμερικάνος, δεν ξέρω τι.
αλλά. Κουφανό περκασιονίστα. Αυτό αλλά και, το, και η κομμωδία και έχει να κάνει με ρυθμό. Είναι γαμάτο σε τελική εργασία κάποιου φοιτητή, ξέρω εγώ. Το timing στην κομμωδία και στην bank, ξέρω εγώ. Το timing στην κομμωδία και στην bank. Έχει μια διαφορά όμω. Έχει μια διαφορά γιατί στη μουσική πρέπει να είσαι πάντα το time, ενώ στην κομμωδία που ποντάρει για την έκπληξη, νομίζω, θε μονίμω να βγαίνει off. Offbeat. Κάπως, αλλά... Είναι progressive, δηλαδή. Ναι, και jazz. Και, ναι. Λίγο το timing της κομμωδίας είναι από τα πράγματα που δεν θα σε απασχολήσουν άμεσα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πρώτη του σύνδεση. Η πρώτη του σύνδεση, νομίζω, είναι η έννοια της σκηνής και κάπως η έννοια του underground. Του... Και συνδέονται και επί σκηνής. Δηλαδή, πολλοί κομικοί παίζουν, έχουν παίξει και στο εξωτερικό ξένοι και έχουν ξεκινήσει από διαλύματα από μπάντες ή από ναι, opening από μπάντες. Κάποιοι έχουν περιοδεύσει μαζί με μπάντες. Ο Χίξ είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ναι. Που ήταν με τους Τούλια, ξέρω εγώ, δύο σεζόν. Και εσύ έχεις κάνει με μουσικό περιοδεία. Εγώ έχω κάνει με μουσικό περιοδεία, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό πώς πήγε, ναι. Πώς ήταν η σύνδεση αυτή. Εκεί εμείς το στήσαμε σαν τύπου mini festival, δηλαδή δύο διακριτά act με ένα διάλειμμα στη μέση. Ναι. Δηλαδή λίγο η συνθήκη ήταν και η ανάγκη ότι θα ανοίγω εγώ που. Είναι πιο εύκολο για μένα να ανοίξω από το να ανοίξει ένας κωμικός και επίσης είναι πολύ πιο λειτουργικό για μια παράσταση να κλείσει με μουσική από ότι να κλείσει με κωμωδία. Και το μοιράσαμε ακριβώς στη μέση, 45-50 λεπτά ο ένας, 45-50 λεπτά ο άλλος. Υπήρχε και η έξτρα σύνδεση ότι είμαστε μονοπρόσωπο act. Δηλαδή και αυτός έπαιζε τίποτα, κιθάρα φωνή. Ναι. Οπότε. Δεν ναι, ήταν μια μπάντα που ήταν επισκίαζε όλο το. Ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικό ναι. Να ανοίγω 45 λεπτά και μετά να βγαίνει μια full band, ξέρω εγώ, 4 ναι. Άτομα. Ναι, ο καθένας μόνος του. Ναι, και το άλλο ήταν ότι ξέρεις, βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει κάτι. Είναι αντίστοιχο το επίπεδο της έκθεσης. Δηλαδή είμαι μόνος μου, είναι ο άλλος με μια κιθάρα, αλλά πάλι είναι αρκετά εκτεθειμένος. Δεν αναφέρουμε ποτέ ποιος ήταν όμως έτσι. Ο Μα Bones. Αν έπρεπε να κόψεις κάτι από τα δύο. Εντάξει, να μην ξαναπαίξεις stand-up ποτέ, να μην ξανακάνεις stand-up ποτέ σου ή να μην ξανακούσεις μουσική ποτέ σου. Μην ξανακούσω καν, δηλαδή καθόλου, να είμαι τίποτα. Στο κίνδυνο να μην βάλω μουσική. Τίποτα, δεν μπορείς να ξανακούσεις. Ας να έχεις μια ασθένεια στην οποία παίζεις παντού μουσική αλλά μόνο εσύ δεν μπορείς να την ακούσεις. Ναι, αυτό που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ ας πούμε σταματάει η μουσική ή εγώ δεν την ακούω. Εσύ δεν την ακούς, εσύ. Όλοι οι άλλοι ακούνε έχω μήπως κάποια αυτά τα μικρά τα ακουστικά τα τηλεμάρκετινγκ που είναι για να δυναμώνουν και εμένα απλά με το χαμηλώνει. Δεν έχεις τίποτα. Είναι μια πολύ σπάνια ασθένεια που δεν μπορείς να ακούσεις μόνο μουσική. Αλλά μόνο εντάξει, εννοείται να κόψω τη μουσική. Να κόψεις τη μουσική. Θα κρατήσεις, δηλαδή θα συνεχίσεις να κάνεις stand-up αλλά δεν θα ακούς μουσική από εδώ πέρα. Όντως, γιατί. Για βιοποριστικούς λόγους, ίσως σου βάλω. Ένα, μ' αρέσει πολύ περισσότερο. Είναι η δουλειά μου. Ναι, είσαι πολύ μουσικός άνθρωπος. Ενώ ότι θα την πάλευες να μην ξανακούσεις μουσική ποτέ. Το είχα πάντα. Δεν θα την πάλευα να μην ξανακάνω ποτέ stand-up στη ζωή μου, ξέρω εγώ. Θα μπορούσα να βλέπεις όμως. Τι να το κάνω. Είναι δυσκολάκι, έτσι. Είναι δυσκολάκι. Δεν στο βάλαμε για εύκολο. Όχι, μου φαίνεται αρκετά καθαρό. Ενώ ότι. Ναι. Να μην ξανακάνω stand-up. Τρελό, αλλά ποτέ να μην ξανακούς μουσική. Έτσι είναι τα φιλικά. Εκτός αν μου πεις και τι δουλειά θα κάνω, δηλαδή. Να πεις ότι θα έχω κάποιο είδους. Θα κουβαλάς πράγματα για άλλους κωμικούς. Οκ, αλλά δεν κουβαλάνε και τίποτα κωμικοί. Δηλαδή, θα κουβαλάω το τσαντάκι του Στάθη, ας πούμε. Ξέρω κάτι, θα σε φροντιστείς, ξέρω, ο μάνατζερ, κάτι. Πώς να γίνει, βέβαια, να γίνει μανατζάριο. Δεν ακούω και τόσο μουσική. Δηλαδή, ακούω συνέχεια κάτι να παίζει, αλλά δεν είμαι τόσο ενεργός ακροατής όσο ήμουν. Δηλαδή, ακούω ακόμα τύπου. Α, το έχεις αφήσει λίγο πίσω αυτό δηλαδή, το κομμάτι. Ναι, δεν ακούω καινούργια πράγματα. Δηλαδή βρίσκω μία μπάντα κάθε 10 μήνες και άλλο. Okay, okay, παρακαλάω yeah. Κάποιον εσύ μήπως παίζει καμιά δισκάρα να μου προτείνει. Ναι, και με σου προτείνει και μετά δεν σ' αρέσει. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Α, όχι, εγώ είμαι φίλο. Όχι, εγώ όχι, ρε, συνήθως δεν θα μ' αρέσει. Εντάξει, εσύ πίστευες ότι η μουσική πέθανε το 89, ρε φίλε. Εντάξει, ισχύει. Να το Δεν πέθανε το 89. Ο Πάρης οτιδήποτε του βάλεις μετά το 1999, άντε θα το βάλω και με δεκαετία ακόμα, είναι μαλακία. Οτιδήποτε είναι μαλακία. Τα ζήρωση ήταν μαλακία, τον είχε τίποτα, αλήθεια. Είχε μια χαρά τώρα πράγματα. Τώρα κάτι χαζογίνεται, αλλά. Είχε μια χαρά πράγματα. Εντάξει, είναι ότι δεν βγάλανε ωραία πράγματα η Radio και τα ζήρωση. Εντάξει, αλλά ήταν από πριν, αυτό λέω. Δεν είναι ότι δεν εμφανίστηκε κάτι. Δεν φτιάχτηκε εκεί. Ναι. Και στα ζήρωση υπήρχαν πράγματα, απλά όχι στη μουσική παραγωγή. Μου φαίνεται γενίκευση τώρα μπουρδα. Καλά, αλλά γενίκευση προφανώ. Το πάω συγκριτικά, δεν λέω ότι βγήκε, μπορεί να βγει κάτι άλλο συγκριτικά. Θες να τρελαθεί τώρα, Kanye West. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, δεν είναι καν. Δεν πλησιάζει το στη μουσική. Οκ, okay, ούτε καν, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, θα θέσουμε δύο ώρα ακόμα να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, ας πούμε. Είπες ότι κάτι ανακάλυψες αυτό. Όχι, βρίσκω αυτό, δεν είμαι τόσο ενεργός ακροατής. Ακούω περίπου τα ίδια που άκουγα πριν από 10 χρόνια όσο έπαιζα μουσική.
περισσότερο σαν χαλί, ρε παιδί μου, σαν τέτοιο. Ανακαλύπτω αυτό μία πάντα κάθε 10 μήνες. Δηλαδή, τελευταία που βρήκα είναι η Foxing, που παίζουν ένα τύπου post-emo πράγμα, okay, τέτοιο, το οποίο μου άρεσε πολύ. Καθόλου δεν, πρώτη φορά το ακούω, okay, θα το κοιτάξω. Και η προηγούμενη που βρήκα, που μου δώσανε, ξέρεις, κάποιος μου είπε, αξίζει αυτό, ήταν η Elder, που είναι ένα τρία από τη Βοστόνη, που παίζει ένα progressive, ένα πολύ ωραίο rock. Progressive, δεν ξέρω αν πρέπει να το πεις progressive, δεν είναι και τόσο. Progressive. Δεν είναι και τόσο σύνθετο, αλλά έχουν τύπου τράξη. Είναι 12 λεπτά, 15 λεπτά. Okay. Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Και αυτοί έρχονται και θέλω πάρα πολύ να βάλω. Μπορεί να είναι καινούργια μπάντα, αλλά πάλι θα έχει λίγο παλιό ηχό. Λέει και κάπως έτσι. Το progressive δεν, μπορεί να έχει ποτέ παλιό ήχο, ρε φίλε. Είναι ο ίδιος ήχος πάντα. Το progressive μπορεί άνετα να έχει πάρα πολύ παλιό ήχο, γιατί ξεκινάει, ας πούμε, τα 70s από τα crowd και από αυτά. Ναι, αλλά εκεί θα πατάει. Μπορεί να ακούσει progressive που έχει βγει στα 70s και να σου φαίνεται ότι βγήκε πέρσι. Ο ήχος του progressive είναι πάντα αυτό. Δεν αλλάζει. Αντίστοιχα, μπορεί να ακούσει ένα progressive που είναι, ξέρω εγώ, πέρσινο και να πει μάλλον αυτό είναι παλιό. Ενώ ότι είναι πάντα ο ίδιος ήχος. Και είναι πάντα με κάποιο τρόπο είναι δεν λίγο. Δεν έχω παθήνει ιδιαίτερα. Δηλαδή τώρα το. Έτσι και να ισχύει αυτό που λες. Ναι, το progressive είναι ψηλό. Είναι λίγο στήλος, αυτό είναι. Ναι, είναι αυτό. Ναι. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ καλό το Shazam. Όπου πάω, φίλε, έχω το έτοιμο μπαπ, ακούω κάτι, μ' αρέσει έστω και λίγο μπαπ και μετά το κάθομαι και το ψάχνω. Μπορεί να είναι μαλακία στο τέλος, αλλά με βάζει επειδή γεμίζει το Shazam και θέλω να το αδειάζω, γεμίζει και με υποχρεώνει να ψάχνω. Σου κρατάει την αναζήτηση, οπότε ναι, κοιτάς τι έχεις ψάξει. Ναι, και με υποχρεώνει δηλαδή να κάθομαι να ακούω. Α, αυτό δεν μ' αρέσει τελικά, στο γάμα του. Άλλο. Α, και τον τέτοιον είχα πάθει μεγάλη πλάκα πέρσι με αυτόν τον μαντολινίστα, τον Chris Thiele. Ναι. Τον βρήκα τελείως τυχαία γιατί αυτό. Παίζει ένα κανάλι στο YouTube που είναι από ένα περιοδικό που φέρνουν μπάντες και κάνουν διασκευές, ναι, το AV Undercover Club. Ναι, το έχω δει. Και πετυχαίνουν διασκευή Strokes, το Heart in a Cage, λίγο bluegrass, ας πούμε, ξέρεις, μαντολίνο, μπάντζο. Και τέτοια μου αρέσει. Βλέπω άλλη δεύτερη διασκευή Reptilia. Τσεκάρω λίγο αυτόν. Αυτοί λέγονται Punch Brothers. Βλέπω λίγο Punch Brothers, λέω ότι ωραία και τέτοια. Και μετά βλέπω ότι ο Chris Thiele, αυτός που παίζει, έχει κάνει συνεργασία με τον Brad Mehldau. Okay. Είναι τύπου από τους κορυφαίους πιανίστες που παίζουν. Και λέω τώρα κάτσε πώς αυτός τώρα που παίζει διασκευές Strokes, Bluegrass, κάνει συνεργασία με τον τέτοιο. Και κάθομαι και διαβάζω για αυτόν. Αυτός ήταν Child Prodigy, ας πούμε, από 12 χρονών. Και πιθανολογείται ότι είναι ο καλύτερος μαντολινίστας που έχει ζήσει ever. Δηλαδή είναι ο καλύτερος που έχει πιάσει μαντολίνο στον κόσμο. Και έχει βγάζει δίσκους από τα 16 του. Σόλο. Από το σόλο του φεύγει και παίζει, ξέρω εγώ, μισή σονάτα Μπαχ. Έτσι. Χωρίς παρτιτούρα, χωρίς τίποτα. Okay, παίζει πάρα πολύ και στην Ελλάδα βάζει διασκευές. Να μπάτσε που κάνει διασκευές περίεργες, οτιδήποτε, αλλά πάλι μια διασκευή σε κάτι παλιό. Mm. Παίζει πάρα πολύ όμως. Ή και μια μπάτσε θα γίνει γνωστή από μια διασκευή, μετά θα βγάλει και τα δικά της, θα γίνει πολύ γνωστή από τη διασκευή που έκανε. Κοίταξε, μαλακά, παλιά ξέρω εγώ, έγραφε ο Μπαχ κάτι, το έπαιρνε ο άλλος ο κοντάκτορ, ξέρω εγώ, το πήγαινε το. Δεν λέω ότι γίνεται, ρε παιδί μου, λέω, πατάμε πάρα πολύ σε κάτι τέτοιο. Δεν έχει βγει κάτι που να πει. Έχει βγει, ρε, απλά δεν έχει βγει, αλλά δεν προλαβαίνει να το μάθει εσύ. Δεν προλαβαίνει, αρέσει. Είναι αυτό, ναι, ναι, προφανώς το R&B δεν μου αρέσει. Είναι κάτι καινούργιο, δεν μου αρέσει. Το dubstep ήταν κάτι που έκανε τον μπαμ του, το έκανε, οκ. Okay, άσχετα αν σ' αρέσει όχι, ήταν κάτι άλλο. Ρε, χαμός γίνεται. Απλά δεν έχουμε ούτε το χρόνο πλέον. Εγώ δεν έχω το χρόνο, δεν έχω την όρεξη, δεν έχω τις κεραίες. Την όρεξη, βασικά. Εγώ την έχω την όρεξη, δηλαδή βαριέμαι τα δικά μου. Έχω 50.000 τραγούδια μουσική στον υπολογιστή μου. Τα βαριέμαι, θέλω κι άλλο. Και συνέχεια κάτι καινούργιο. Και είναι, εγώ δεν την έχω αυτή τη ζεστασιά, α πούμε, δεν την έχω πλέον. Να βρω κάτι καινούργιο. Δηλαδή κάθε τόσο απλά με πιάνει μια ανάγκη, ξέρεις, θα το ρωτήσω για τρεις ανθρώπους, ναι, που ξέρω τι ασχολούνται. Α πούμε, θα προτιμούσε να είσαι struggling κωμικό, underground, να παίζει. Αλλά δεν είσαι. Είμαι. Ναι, στην ταλέπα. Ναι, χειρότερο από τώρα. Okay. Εντάξει, ταλέπα. Αλλά κωμικό, stand-up ή full πετυχημένο μουσικό. Struggling κωμικό. Λεφτά και ξέρεις, φήμη κτλ. Κωμικό. Ακόμα και έτσι. Δεν ήμουν ποτέ δεσμένο στη μουσική. Δηλαδή ήμουν περισσότερο για την παρέα με την πάντα που έπεσα και επειδή ήταν φίλοι μου και τέτοια. Α, δεν είχα ποτέ την κάψα. Από σπόντα, δηλαδή. Δεν έπεσα από 15 χρονών και μελετούσα στο δωμάτιό μου. Ποτέ έμαθε μπάσο. Στα 18-19. Εντάξει, είναι υψηλό εργαλείο. Και δεν έμαθα ποτέ. Και μπάσο, μπράβο. Είναι ξεκάθαρα ότι του είπανε μαλάκα θέλουμε να μπασίστα. Έχει μια εβδομάδα να μάθει μπασογραμμέ. Ναι, δεν είχα ποτέ το. Δεν ξέρω άλλα κομμάτια εκτό από αυτά τι μπάντε που έπαιξα. Πρέπει να κάτσει να παίξει κάτι άλλο, να πει να παίξει πάνω σε κάτι. Είχα βγάλει τύπου ελάχιστα. Να το σχεδιάσει οτιδήποτε. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν είσαι καν μουσικό, δηλαδή. Δεν είμαι καν μουσικό, δε. Καλά, μπάσο είναι γελίο, ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν είναι γελίο. Δεν είναι καθόλου. Είναι γελίο το να παίξει
τρία πράγματα. Αυτό, το να παίξει μπάσο είναι ok, είναι παλούκι, ξέρω εγώ. Και επίση ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν έχει φτάσει στο όριο όπω κιθάρα που έχουν δοκιμαστεί τα πάντα. Ακόμα ανακαλύπτουν νέου ήχου, ξέρω εγώ. Αλλά το να παίξει τρει νότε στον μπάσο είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να είσαι αξιοπρεπή και λειτουργικό με πάρα πολύ λίγα αυτό, και κανένα δεν θα ασχολείται μαζί σου. Αυτό. Παρά μόνο όταν κάνει λάθο ή λήψει. Δηλαδή. Αν έχεις καλά τραγούδια, έναν πολύ καλό drummer και ωραίες φωνές, κανείς ποτέ δεν πρόκειται να ασχοληθεί, εκτός από μπασοκεντρικές μπάντες τύπου Level 42 και διάφορα, ξέρεις, που έχουν frontman ή Primus ή Peppers, ναι, ή οτιδήποτε, αυτό. Που είναι... Το μπάσο είναι... Είναι lead, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, ξέρω εγώ, ο μπασίστας του Kings of Leon, ο μπασίστας στον οποιονδήποτε είναι βάση πάντα, ναι. Ναι, είναι καλός, αλλά... Σε πρόβα έχω παίξει και εγώ μπάσο. Πάρε, παίξε αυτό. Οκ, okay, εντάξει, μπορείς να το παίξεις για 20 λεπτά. Οκ, okay, πάμε. Ναι, στο 7 κουτάκι είπαμε, ναι, στο 7. Okay. Αυτό. Αυτό. Να μας τα ξέρουμε βέβαια εμείς, αλλά να τα πεις γενικά. Το πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη φάση. Φοβερή ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν την έκανε κανείς ποτέ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από open mic δικά σου. Δικά σου, ναι. Βασικά, όταν πήγαμε στο Mike's Irish Bar, που είχαμε δει 5-6-7 να παίζουν στο open mic. Ήσουν ο αγαπημένος του Πάρη. Ένας, ναι. Δεν το έχεις πει ποτέ αυτό, με συγκινεί. Με συγχωρείς, ναι. Μπορεί να το κράτησα μέσα μου. Δεν ξέρω γιατί. Θα είχα αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα είναι αργά, Πάρη. Ναι, τώρα δεν έχει καμία σημασία πλέον. Άρχισα να βλέπω πολύ μικρό stand-up. Δηλαδή είχα δει από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, είχα γραμμένο DVD, CD νομίζω, σε CD 700 DVX το live του Robin Williams στο Broadway, το οποίο είχε πάει από την Αγγλικού ενός φίλου μου, του το έδωσε και αυτός μου το έδωσε εμένα. Και είχαμε δει επίσης τότε, είχε παίξει πάρα πολύ για κάποιο λόγο στην Ελλάδα. Είχαν δει όλοι Παύλο Φρανσίσκο, το κλασικό 20 λεπτό. Ναι, και γίνει μπαμ τότε, ρε φίλε. Πες να το πρώτο που είδα και εγώ. Δεν είναι τόσο κακό αυτό το κλασικό 20 λεπτό, ξέρω. Εκπληκτικό ήταν. Αλλά ήταν μόνο αυτό όμως, μάλλον, γιατί ο Παύλο Φρανσίσκο δεν έχει κάνει κάτι. Έβγαλε ένα special κάποια στιγμή. Το οποίο είχε αυτό το 20 λεπτό και άλλα. Εντάξει, μια χαρά ήταν να γίνει το special. Πάρα πολύ καλό ήταν το 20 λεπτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώ ξαφνικά στη. Στην Ελλάδα έκανε μπαμ. Κάποιο το κάνει, κάποιο το έκανε. Ισχύει. Η Violent Femmes. Ήταν Παύλο Φρανσίσκο. Είχε κάνει ένα μπαμ μετά. Ο Μελσία. Ισχύει. Είχε Hicks πολύ. Και Dame Cook. Hicks ακούγανε οι ροκάδες. Και Dame Cook είχε κάνει ένα τέτοιο τότε. Εγώ αυτά τα δύο είδα και πρόλαβα και κατέβασα τύπου κάνα δύο σεζόν από τον Napster. Δηλαδή είχα κατεβάσει τη σεζόν του Παύλο Φρανσίσκο, όσα υπήρχαν ήταν του Μενσία και ήταν διάφορα. Ήταν τα πρώτα Λούι, είχε πάρα πολύ πράγμα από εκεί. Και μετά το κράτησα σαν κάτι δικό μου. Δηλαδή ένα φίλο είχα που έβλεπε κάπως και ασχολιόταν τον Ιάκωβο. Οπότε ό,τι έβρισκα τα βλέπαμε λίγο μαζί ή οτιδήποτε. Και μετά με τον broadband τρελάθηκα. Και εμείς από την παρέα ήμασταν οι μόνοι. Που βλέπαμε, ξέρω εγώ. Και... Αλλά μην όταν ξεκινήσαμε, εμείς πήγαμε και είδαμε το open mic, είδαμε εσάς και είπαμε: OK, θα να κάνουμε. Βλέπαμε εμείς. Ήδη. Ναι, εσείς που δεν είχε. Εσείς ήταν στο open mic που είδαμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, εσείς πώς πήγατε. Α, ότι εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε όταν. Όταν είδατε ήδη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει, ναι, μια μπράβο, ότι υπήρχε. Γιατί βλέπαμε πολύ καιρό. Εγώ δηλαδή βλέπω και από τα 17-18 μου, ξέρω εγώ. Ο Πάρης ήταν από την παρέα ο μόνος φίλος που έλεγα: Α, κοίτα, είδες αυτό. Και μου λέει: Είδες αυτό. Πριν το διαγωνισμό του 11, είχα πάει μία φορά να δω στο Nixon Cup το 9, νομίζω, το Δημόπουλο του Αδίδακτορικού. Νομίζω το 9, δεν είμαι σίγουρος. Και μετά από λίγο καιρό, κάποια στιγμή, νομίζω το 10. Πέτυχα το. Έκανε ο Δημόπουλος το Τρόβα και τον Άνγιο Τσαλαπάτης και το είδα στο Twitter τύπου ad hoc. Σήμερα παίζω εκεί και θα με ανοίξει ο Θωμάς Τσαλαπάτης. Και λέω: Ωραία, πάω να δω Δημόπουλο. Έχω δει, κάτσα να δω και κανέναν άλλον. Και είδα. Και μετά από λίγο καιρό, μετά έκανα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και όταν γύρισα, λέω: Τι υπάρχει από stand-up. Και απλά googlera stand-up comedy και έτυχε και είδα την προκήρυξη του διαγωνισμού του 11 και λέω: Εντάξει, όλα για όλα. Και ξεκίνησε πάλι με 5 λεπτά, έτσι. 10 είχαμε. 10, wow. Σκληρό. Είχαμε 10 λεπτά, δεν ξέραμε τι είναι. Δηλαδή, 10 στο πρώτο φεστιβάλ stand-up. Η οντισιόν ήταν σε δύο ανθρώπους που δεν ξέραν τι είναι το stand-up. Απλά μπορέσανε και λειτουργήσανε σαν hub και φέρανε το Χατζιπαύλο, το Δημόπουλο, το Φυσφί. Και εκεί παίξαμε τα κείμενά μας. Τύπου μας μαζεύανε για κάτι είδους πρόβες, ας πούμε, ξέρω εγώ, όσοι είχαμε περάσει.
ότι Τιτκόβο, Χρυστοφορίδη ήταν ο Θωμάς. Α, ναι, αυτό γίνει και, στο, και άλλη φορά. Γινόταν για 3-4 και μετά. Ναι, ναι. Ήταν η. Ο Θωμάς Τσαλαπάτης. Ναι, ήταν οι άλλες κοπέλες. Ο Θωμάς έπαιζε. Ο Θωμάς είχε, είχε παραστάσει στην πλάτη του. Σκληρά και έπαιζε μόνος του σε κάτι μπιενάλε και σε κάτι καταλήψεις και τέτοια. 40 λεπτά, 50 λεπτά. Και είχε το whisky μέσα. Ναι. Σαν beat. Το θυμάμαι, το είχα δει. Είχα το whisky, είχα κάτι σαν τους Τσαμπουκάδες. Είχα ένα άλλο που το πέταξα γιατί μετά είδα ότι είχε ένα παρόμοιο Louis με τις υπερβολές. Ναι. Που το είπα μόνο τότε. Αλλά εκεί γνωρίστηκα με το Χρυστοφορίδη και επειδή παίξαμε τα κείμενά μας και φάνηκαν ποιοι ήταν απλά από μια δραματική που θέλουν να δουν μια άλλη φάση και ποιοι κάνουν κωμωδία. Και επικοινωνήσαμε λίγο με το Χρυστοφορίδη. Είχαμε γνωριστεί και σε ένα σπίτι κάποια στιγμή στο άσχετο. Πήραμε και το Θωμά και πήγαμε και κάναμε μια παράσταση στο Ντούνκελ πριν το. Δηλαδή ήταν κλεισμένη η παράσταση του φεστιβάλ, του διαγωνισμού. Και μια 10 μέρες πριν είχαμε ήδη κλείσει ένα. Και παίξαμε σε ένα μπαρ. Σκάσανε φίλοι, ξέρω εγώ και τέτοια. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη φορά. Οπότε με το που έπαιξα μία στην πρόβα του διαγωνισμού, ξέρεις, με τα 10 άτομα και είδα ότι γελάνε με κάποια και ήταν ωραία, μία στο μπαρ και μία στο διαγωνισμό, ήταν πολύ καθαρό στο κεφάλι μου ότι αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Ναι, από την αρχή. Δηλαδή, οπότε αυτομάτως έψαχνα να βρω τέτοιο. Μετά έστεισε ο Φυσφή στα open mic στο τρόβα με τη Βρανά. Δεν τα είχαμε προλάβει αυτά εμείς καθόλου. Πολλά. Εκεί. Τότε ακόμα πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα τίποτα τέτοιο. Αυτά γινόταν, σκέψου, ένα το μήνα. Ήταν underground τότε, παιδάκι, πάρα πολύ. Ότι. Εκεί ήταν τώρα, δεν παίζανε. Δηλαδή, έπαιζε ο Χρυστοφορίδης, ο. Ο Θωμάς, δεν θυμάμαι καν αν έσκαγε στα open mic. Κάποιοι άλλοι που ξέρεις, από αυτούς που έρχονται στο open mic κάνουν μια-δύο φορές, φεύγουν, δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Ο Τούρος είχε έρθει 17 χρονών. Νομίζω ότι αυτό πάντα στην αρχή, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, τα πέντε πρώτες φορές που κάνεις είναι αυτό, να δεις ότι είναι για σένα ή όχι. Δεν έχει σημασία καν αν τα πας καλά. Να πάει ιδιαίτερα καλά, ναι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, πέντε πρώτες φορές είναι ότι το έχω, το θέλω ή δεν το θέλω. Νομίζω καθαρά το θέλω, δεν είναι αν το έχω. Όχι αν το έχω. Αν το έχω σε. Ως φάση. Σαν ένα σχολείο, σαν φάση. Αυτό, ναι. Όχι αν το έχω, αν είμαι καλός ή όχι. Αυτό, εσύ δεν ξεκίνησε καν από open mic. Ήταν κατευθείαν μέσα στη σκλήρα, κατευθείαν μέσα στο δεκάλεπτο. Κοίτα, ήταν πάρα πολύ ζεστός ο διαγωνισμός. Δηλαδή ξαφνικά είχε 300 άτομα, είχε 0 προσδοκίες, είχε πολύ καλό ζέσταμα, ήταν όλο αρκετά high. 0 προσδοκίες, μην το ξεχνάμε αυτό. Και 0 προσδοκίες ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είχε. Ήταν πολύ καινούργιο. Οι μόνοι που κάνανε από τον πρώτο διαγωνισμό καθαρό stand-up ήταν ο Τιτκόβ. Λίγο Βασίλης ο Καραγιαννόπουλος, ο Τσεμπερλίδης από τη Ρόδο και ο Χρυστοφορίδης που έκανε ένα guest, αλλά είχε εμπειρία μεγάλη και ο Θωμάς. Οπότε. Ναι, και μετά ξέρεις, να στήσουμε αυτό, να κλείσουμε κανένα μπαρ, να προχωρήσουμε. Και μετά, ναι, είπα ότι. Και μετά είχατε. Ο Λάμπρος τάφησε τα open mic στο Τρόβα. Και κάπως σκέφτηκα να τα αναλάβω για δύο λόγους. Ένα, γιατί θα πρέπει να αυξηθεί η σκηνή. Και δεύτερον, γιατί θα μου έκανε καλό, δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ καλό το ότι έπαιζα, το παρουσίασα τόσα open mic με το ίδιο υλικό. Εσύ πόσο υλικό είχες όταν ξεκίνησες να κάνεις open mic, να διοργανώσεις open mic, ό,τι να κάνεις. Ξέρω, 20 λεπτά. 20 λεπτά, ναι. Να είχα 25, από τα οποία αναξίζεται τα 15. Αυτό, ναι, πόσα είχες, ναι. Είχες. Είχα εκεί. 15 με 20. Πώς φαινόταν τότε εσύ που ήσουν, και εσύ ήσουν ψηλονέος, αλλά έρχονταν και πιο νέοι. Και πήραν ένα χρόνο από κάποιον νέο. Εσύ που ήρθες, πώς σου φάνηκε. Πιστεύεις έχεις κάψει κάποιον νέο κωμικό με λάθος συμβουλή. Όχι. Okay. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, έχω δώσει συμβουλές, αλλά όχι με καμιά βαριά βυζαντινή σφραγίδα ότι κάνε αυτό γιατί το λέω εγώ, γιατί είμαι. Κατάλαβες. Δηλαδή πάντα με πολύ προσοχή, γιατί ο άλλος ξέρεις είναι. Κωμικός συνάδελφος και επαγγελματίας in the making, οπότε δεν μπορώ να τον πατρονάρω. Ναι, και οι συμβουλές προσαρμόζονται και στο στυλ του καθενός. Δηλαδή, αν του πεις εσύ, κάνε αυτό, γιατί έτσι σου βγαίνει. Θα δώσει κάποιες στάνταρ συμβουλές, αλλά δεν θα πιάσουν σε όλους. Είχα δώσει σε κάποιο κωμικό, είχα δώσει μια συμβουλή ότι ξέρεις τι, εκεί με τα act out σου πηγαίνει και μετά το σκίσε με τα act out. Αλλά δεν. Αλλά αυτό ξέρεις ήταν και λίγο. Ξέρεις, είδα ότι εκεί πάει καλύτερα. Ξέρεις, είναι και στην ευκαιρία τη δικιά του, παιδί, να πει ότι αξιοποιεί. Αυτό, αλλά πάντα πήγαινα. Δεν ξέρω αν είχα δώσει και εσά συμβουλές και αν είχα, δεν είχα έρθει ποτέ με αέρα τύπου κάνε αυτό να σε πιάσω. Εγώ θυμάμαι πράγματα που μου έχει πει και τα έχω ακούσει. Κάποια με έχουν βοηθήσει, κάποια όχι. Αλλά νομίζω ότι πάντα γενικά ακούσα αυτό. Αυτά που σου λέει κολλάνε σε αυτό που πιστεύεις κι εσύ.
Ναι, και με το τι είσαι διατεθειμένος εκείνη την ώρα να ακούσεις και με το τι πράγματι μπορείς να αντιληφθείς. Δεν θυμάμαι ποτέ να. Θέλω να πιστεύω τέλος πάντων ότι δεν έχω πατρονάρει κανέναν, ούτε πολύ αυστηρός έχω υπάρξει. Ότι ξέρεις, αν κάτι μου φανεί ότι μπορεί να βοηθήσει τον άλλον και να είναι χρήσιμο, του το λέω τώρα. Αλλά αυτό θα τον οδηγήσει κάπου, είναι καθαρά δικά του δουλειά. Πιστεύεις ότι θα ξαναγίνει, θα μπορεί να υπάρξει ξανά ένα μέρος όπως ήταν ο άνθρωπος και όλο αυτό που συνέβαινε εκεί, τη φασάρα που με το κοινό πάντα γεμάτο. Να είναι τόσο ωραίο όσο το έχω αποτυπώσει εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον ρομαντικά, δεν ξέρω. Ας πούμε, τόσο διψασμένοι και το κοινό και οι κωμικοί. Κοίτα να δεις. Το πώς το έχουμε αποτυπώσει εμείς που το ζήσαμε αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία και με τη φάση που ήμασταν. Δηλαδή, δεν μπορώ να αφαιρέσω από αυτούς που πάνε τώρα στην κράση στο ακρόασης ότι δεν είναι αντίστοιχα φασάρα για αυτούς. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν πιάσει τώρα δύο open mic, μπορεί να πει καλά, καλύτερη φάση ζωή μα. Πάμε στο υπόγειο τη κράση, έχει πίτσες από πάνω, γίνεται φασάρα. Δηλαδή μπορεί να το ζουνε. Αλλά συγκριτικά για μας δεν είναι τόσο. Επίσης, εγώ πέθαινα. Εγώ δεν έχω πέρασει καλά στον άνθρωπο. Πέθαινες, αλλά δεν ξέρω. Το κοινό ήταν πολύ. Νομίζω ότι τώρα το εύρος είναι λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν δύο open mic τη βδομάδα, το οποίο είναι ουσιαστικά το τετραπλάσιο από αυτό που υπήρχε όταν το ζούσαμε στον άνθρωπο. Οπότε αυτό που μας κάνει να το σκεφτόμαστε πιο ρομαντικά ενδεχομένως είναι η ασφάλεια και η ζεστασιά του underground, ότι τότε ήταν ένα μυστικό. Κατάλαβες, ναι. Τότε ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό και τώρα κάπως το stand-up γενικώς είναι λίγο πιο mainstream. Δηλαδή, και ενδεχομένως είχες και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που έρχονται να κάνουν stand-up καθαρά γι' αυτό, αν και νομίζω ότι και τώρα και στην κράση γίνεται το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι ναι, δεν θέλω να αφαιρέσω το ρομαντισμό από το τέτοιο. Αλλά αν θες, θα σε στηρίξω από τη στιγμή που είσαι και ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν έγινε μουσική μετά το 89. Μπορούμε να πούμε εύλογα ότι δεν έχει γίνει open mic μετά το 13. Εντάξει. Αυτό δεν το σημαίνει. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Για μένα, επειδή ήταν και κάτι το οποίο το αίσθησα, το κανόνισα, το κράτησα όσο μπορούσα να το οργανώσω, να κάνω, να ράνω. Θεωρώ ότι ανδρώθηκα σαν κωμικός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκεί. Γιατί είχα το ίδιο υλικό, είχα να το ξαναδουλέψω, γνώριζα τους κωμικούς. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Φασάρα ήταν. Για αυτή η παραστασάρα που είχαμε κάνει στο κλείσιμο του μαγαζιού. Το Woodstock της ελληνικής κομμωδίας, αυτό μιλάς. Το ότι ήμουν εκεί και έπεσε και όλες μου φαίνεται πολύ ιστορικό για μένα τουλάχιστον. Μπράβο, μπράβο. Υπήρχαν δύο κομικοί που με πιάσανε την ώρα. Πέρασαν μου λέει θέλω να ανέβω απλά για να λέω ότι έπαιξε τον άνθρωπο. Αυτό, δηλαδή. Ωραία περνάτε. Είχε γίνει ροζ του Δημόπουλου, λέγαμε ο ένας πεντάλεπτα του άλλου. Ναι, και μετά και ένα απέσιο open mic στο τέλος με πολύ κούραση και θανάτους. 4-5 το πρωί. Ναι, αυτό. Ξεκίνησε 10 το βράδυ και τελείωσε 5 το πρωί. Να πούμε ότι εγώ έλειπα γιατί ήμουν στρατό, έτσι. Γι' αυτό ήταν καλά, γι' αυτό ήταν φασάρα. Ίσως αυτό ήταν το σημαντικό. Γι' αυτό περάσετε ωραία. Διότι αν σου είναι μαθηματικός. Ναι. Το οποίο προφανώς δεν έχεις ασκήσει πλέον, έτσι. Όχι καθόλου. Έχεις γράψει καλά beat ποτέ για τα ιδιαίτερα και αυτά, έχεις τίποτα, επειδή είναι πολύ βαρετό θέμα. Όχι, θέλω να γράψω, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς ταιριάζει ακριβώς με την περσόνα, δηλαδή είναι. Δεν φαίνεσαι σαν καθηγητής αυτού. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Το πώς δεν φαίνεται, είναι εντυμένος καθηγητής αυτή τη στιγμή. Τώρα τελευταία δίνεται καλά. Είμαι έτοιμος για τέτοιο. Όχι, έχω γράψει ένα beat γενικώς κάπως μαθηματικά αστεία που το λέω στα stand-up science με τον Ανατολίτη και τον Βαγγελίου. Ναι, όχι, για μαθηματικά, ναι. Για την εμπειρία μου σαν καθηγητής, όχι, αλλά θέλω. Δηλαδή κάποια στιγμή να την ξεκλειδώσω, γιατί έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Ναι, είμαι σίγουρος. Αλλά πάλι υπάρχει αυτή η σύνδεση κωμωδίας και μαθηματικών, όπως με τη μουσική. Γιατί και η μουσική είναι μαθηματικά κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα. Τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο γράφω μερικές φορές. Νιώθω ότι είναι σαν να παίρνω μια παράλογη διατύπωση, σαν θεώρημα ή σαν πρόταση, ας πούμε, και να προσπαθώ με αστεία και με lines να την αποδείξω. Στα one-liners, εγώ πιστεύω είναι πολύ αυτό, γιατί είναι α και β, ίσον τα. Ναι, στα one-liners είναι delta. Πολύ πιο. Ίσον δέλτα, γιατί είναι λάθος. Ναι. Αλλά ναι, όχι και σε observation, αλλά ας πούμε πράγματα, προσπαθώ να δείξω. Δηλαδή, προσπαθώ να αποδείξω κάτι. Δηλαδή, το beat με τα περίπτερα είναι στημένο έτσι. Είναι μυστήρια τα περίπτερα. Ξεκινάμε μια δήλωση και προσπαθώ να αποδείξω μετά γιατί είναι μυστήρια τα περίπτερα. Έστω ότι τα περίπτερα είναι μυστήρια. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τέτοιο. Πράγματι. Πάρα με υπόθεση ξεκινάει. Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα lines, τα καταλήγουμε. Ωραία. Έχει νιώσει ότι σε βοηθάει λοιπόν, με αυτό, η γνώση των μαθηματικών σου. Νομίζω κάποιες φορές με βοηθάει και κάποιες φορές ενδεχομένως να με εγκλωβίζει. Σε εγκλωβίζει, ναι. Δηλαδή, θα ήθελα να το πετάξω. Σε κάποια beat το καταφέρνω. Πώς γράφεις. Γράφω. Στυλό. Όχι, στον υπολογιστή. Πάρτο. Ορίστε.
Κρατάω σημειώσεις, γράφω στον υπολογιστή, τα περνάω, κοιτάω ιδέες που φαίνονται γόνιμες, αρχίζω και τις αναπτύσσω, βάζω bolt αυτό που νομίζω ότι είναι αστείο. Αν δεν έχω πολλά bolt για πολλή ώρα, αρχίζω και κόβω. Τα δοκιμάζω. Ξεκινάς με bolt όλα, ξέρω, βασικά. Ναι, καλά, αστιάρες όλα, όλο, ό,τι και να λέω. Γράφεις σε bolt, μόνο αστιάρες. Μετά. Ριφάρω και μερικά πράγματα στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, με κάνα φίλο ή οτιδήποτε. Κάπως έτσι. Πόση ώρα παίζεις να μιλάτε? Μιλάω πολύ στο τηλέφωνο. Μιλάς πολύ γενικά. Είναι το τηλέφωνο. Αν υπάρχει ένα τηλέφωνο δίπλα σου ή όχι, είναι κάτι άσχετο. Είμαι λίγο σε φάση μη μου δώσει το σταθερό σου. Είναι λίγο. Αυτό το bromance που έχετε με το μαθητάκι θα κρατήσει πολύ ακόμα. Δεν ξέρω, έτσι είναι οι έρωτες, δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν έχουν ημερομηνία. Πώς ζηλεύεις, θες κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε εμείς οι δύο? Ναι, είναι πολύ καλύτερο. Γιατί? Γιατί τουράρουνε πάνε παντού. Εντάξει, τι. Σταμάτα να δουλεύεις και πάμε να τουράρουμε κι εμείς. Εκεί είναι τα μαγαζιά. Άμα παίρνεις όλες τις γαμμένες άδειες για να πηγαίνεις. Τώρα τσακωνόμαστε στα 50 χρόνια ζευγάρι. Άμα παίρνεις όλες τις γαμμένες. Αυτό το έχω πει και εγώ. Ότι πάει, α, είμαι Βαρκελόνη και θα πάω Κροατία και θα πάω και το ένα και θα πάω και το άλλο. Και μετά δεν έχει. Εσύ. Ναι, εμένα μαλάκας. Εντάξει, να μην διασκεδάσω εγώ λίγο τη ζωή μου. Ας πάμε tour 15 μέρες. Αν θες να διασκεδάσεις, να μην γκρινιάζεις ότι διασκεδάζουμε εμείς τα tour, γιατί έκανες διασκέδαση στους άλλες πόλεις. Μην πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, μην μπαίνεις άδειες, να πάμε ένα tour 10 μέρες να το ευχαριστούμε. Να δουλεύεις μόνο. Εντάξει, στα tour, οκ, δουλεύουμε, αλλά με έλεγα μετά την παράσταση δεν περνάς καλά. Μου λέγα, αλλά περνάω, δεν λέω, αλλά εντάξει. Όχι κάτι διαφορετικό που να μην είναι και δουλειά, κατάλαβες. Όπου έχουμε πάει, έχουμε μείνει αξέχαστη να πούμε. Ναι, σίγουρα. Για άλλους λόγους, αλλά όχι για την κωμωδία. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, λέγονταν Σκύρο, πώς λέγονταν. Και πετυχαίνουμε, είχαμε πετύχει βραδιά καραόκε που είχαν σκάσει μύτη μαζί με εμάς κάτι πάνκιδες. Ναι, και κάνει είχε πάνκι. Κάναμε καραόκε με τους πάνκιδες, αυτό. Πολύ καλύτερο την παράσταση. Πόσο καιρό είσαι τώρα μαζί, αλλά και στην κωμωδία? Είμαστε από το 15 κάπου. Όχι, 4 χρόνια. 4 χρόνια γεμάτα. Δεν υπάρχει ούτε κορεσμός ούτε. Βλέπεις, μα λέγανε πιο νέο ζευγάρι από εμάς. Αυτό είναι πιο νέο ζευγάρι. Γι' αυτό. Όχι, είναι φοβερό. Τα ταιριάξα πάρα πολύ. Και στο. Ταιριάξαμε και τόσο στο κωμικό κομμάτι. Γιατί ο καθένας είχε ήδη κάποιο κόσμο που τον παρακολουθούσε, οπότε δεν κοντραρίστηκε. Δηλαδή, από τις πρώτες φορές που παίξαμε και οι δικοί μου είπαν πολύ ωραία που παίζεις με τον Μιχάλη και οι δικοί του είπαν ωραία, ταιριάζεται υφολογικά η γη και πάρα πολύ ταιριάξαμε στο επαγγελματικό, ξέρεις, στη συνεννόηση, στο... Ναι. Όταν έχεις δύο ανθρώπους να τρέχουν για το ίδιο πράγμα, να σκέφτονται για το ίδιο πράγμα, για το πώς θα προωθήσουν το act, είναι πολύ, πολύ λειτουργικό και μοιράζεται έτσι κάπως ισόποσα. Αυτό είναι... Ποιος είναι ο top και ποιος είναι ο bottom? Εξαρτάται το. Κατά τη φάση. Ποιος είναι ο neck breather και ο pillow eater? Και αφού γαμίσαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε λίγο τώρα. Πολύ σοβαρά δεν μιλάγαμε τόση ώρα. Θα κάνω εικόνα και τα δύο. Πάμε λίγο για φαγητό, ρε φίλε. Το αγαπημένο μας θέμα. Μόνο στο προγράμμα. Πάμε για φαγητό. Λε, φεύγουμε. Πάμε, ναι, αυτό. Βασικά πρέπει να πάρουμε μια πίτσα, ε. Α, ναι. Ό,τι θέλω εγώ. Ναι. Όχι καυτερό. Και όχι ανανάδες και ατζούγες και μαλακίες. Όχι ατζούγες και μαλακίες. Εγώ ήθελα μια καυτερή με ατζούγες και ανανάδες. Όχι, να τη βάλεις στον κόλο σου. Έχεις τουράρει πάρα πολύ και με τον Μιχάλη και. Και με το μαπό στην Ελλάδα. Και με το Χρυστοφορίδη έχω τουράρει. Και με το Χρυστοφορίδη έχει δώσει και πόσο 6 χρόνια τουράρει. Σωστά. Είναι πολύ καλό κόκκο σου υπολογισμό να μου πει, ξέρω, να μου πει άλλα. Ναι, κάπου τόσο. Όχι, όχι, σχετικά νωρί πήγα την πρώτη παράσταση εκτό Αθηνών, αλλά δεν ήταν τότε τουρ ακριβώ. Όχι, τουρ, ναι, απλά εκτό. Που κάνει ένα χάρτη φαγητολογικό, α πούμε. Καλύτερο φάι που έχει φάει, α πούμε, στην Αθήνα, λέω. Άντε με την Ελλάδα και την Αθήνα πάλι. Μπερδεύομαι, ρε φίλε. Και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Εντάξει, όχι, έχω φάει γενικώς, έχω φάει καλά. Δεν έχω παράπονο. Βόρεια είναι τα. Στα tour. Στις περισσότερες πόλεις έχω φάει καλά. Αυτό που ήταν σοκαριστικό ήταν όταν ξεκλείδωσα την πίστα στην Καρδίτσα, στο πρώτο μεγάλο tour που κάναμε με τον Μιχάλη, που ήταν ξέρω 15 μέρες. Και στα μισά είμαστε στην Καρδίτσα. Και τελειώνει την παράσταση και το μόνο που είναι ανοιχτό είναι ένα σουπάδικο και πάμε και τρώμε σούπα. Και ξαφνικά ένιωσα ότι τώρα ναι, είσαι τριαντάρης. Όλα ωραία, έχεις πιει τα ποτά σου, έχεις κάνει την παράσταση και παίρνω όμως χαροκεφαλή
και αλλάζει ο κόσμος μου. Ναι, αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι. Δηλαδή, πλέον όταν τελειώνουμε παράσταση στην επαρχία, το πρώτο που. Όταν μας λένε ξέρετε να πάτε κάποιο φαΐ και αυτά, του ρωτάω αν έχει σουπάδικο. Και πάντα έχει σουπάδικο και πάντα πάμε εκεί. Okay. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι τέτοιο. Δεν... Ναι, είναι μετράει πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω και τις αντοχές τύπου, ξέρεις, καθόμαστε να πιούμε στον μπαρ, ας πούμε, μέχρι τις 3 και τέτοια. Ναι. Οπότε η σούπα είναι σούπα και ύπνος. Δύο ποτά και λες πότε να τεχνά, πρέπει να φάω μια σούπα. Ναι, 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 ναι. Να στρώσει το στομάχι το αλκοόλ. Αυτό, στο τρίτο ποτό, δηλαδή, είναι την τακτική ανάγκη της μοσχαροκεφαλής. Στο βορρά τρως πάντα καλούς κοιμάδες. Στην Κομωτινή έχω φάει ωραία, στην Αλεξανδρούπολη πάντα τρως ωραία. Και στη Φλόρνα που έλεγε πριν. Στη Λάρισα στο σταθμό δίπλα. Α, στο σουπάδικο. Στο σουπάδικο. Αυτά, μόνο από τα σουπάδικα. Ξέρετε, τα Γιάννα στο Φυσαρούφα. Φυσαρούφα. Δουλειά για το σπίτι σα. Τέλειο όνομα. Έξω από την Αριδαία έχω μάθει ότι υπάρχει το φοβερό πατσατζίδικο Αλή Πατσά. Καλά, ναι. Αυτό είναι. Το άλλο είναι πολύ πρωτότυπο. Το Φυσαρούφα. Που έχει σούπαρε. Α, ναι, αλλά ο Τσαρούχας στη Θεσσαλονίκη δεν θεωρείται από τα καλά σουπάδικα, πιστεύω. Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι μεγάλη πόλη. Είναι πολύ, και... Όχι, και είναι και το πιο γνωστό και το πιο mainstream. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάρει κάτι αμάξι, άλλα. Πάρεις, όχι, όχι, στο κέντρο. Α, έχει. Απλά πρέπει να έχει κλείσει τώρα, αλλά ήταν μια παλιά που πηγαίναμε. Όπου μπορούσε να παραγγείλει, α πούμε, μισή μερίδα πατσάρια για ολόκληρο και η μισή μερίδα ήταν μια ολόκληρη μερίδα. Που σε ένα άλλο πατσατζίδικο, ας πούμε. Απλά ήταν, θέλω να πληρώσω λιγότερο. Είχε 3, ναι, είχε 3 ευρώ, ας πούμε, γιατί ήταν μισή, κάτι τέτοιο. Και ήταν μια κανονική μερίδα πατσά, ας πούμε. Αυτό είναι που έχει κλείσει. ναι. Εντάξει, τρως καλά στην επαρχία γιατί πάντα ξέρεις, θα έχει πάει σε κάποιο μαγαζί, θα υπάρχει κάποιο ντόπιο να σε έχει. Αυτό πιστεύω ότι λόγω τη δουλειά και τη ιδιότητα αυτή σε βλέπουν να τελειώνει παράσταση και ρωτά πού να φάμε. Και κάποιο θα βρεθεί να σου πει: α, θα σου πω εγώ που θα πα και θα στείλει το καλύτερο γιατί γούσταρε με τη φάση σου. Ενώ ότι άμα είσαι υδραυλικό και πα και απλά περνά από την πόλη, άμα είσαι δάσκαλο ή οτιδήποτε, δεν θα σου πει άλλο κατευθείαν. Έχει τύχει να σου πούνε: θέλω να σε κεράσω το ποτό γιατί ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ που έπαιξε. Δεν νομίζω να κερνάνε άλλο ποτό που έκανε να γελάσω. Δεν μπορεί να κερνάνε άλλο ποτό επειδή του έκανε μια δουλειά. Ξέρεις. Όχι. Εντάξει, όχι. Άμα πα να κάνει καμιά σοβαρή δουλειά, σαν υδραυλικό, δεν θα σου βγάλει ένα μπουκάλι τσίπουρο τώρα. Ναι, ρε παιδάκι. Και το κάνουν ενώ δουλεύει. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, δεν είναι μετά τη δουλειά αυτή. Δεν μετά. Θε που κάτσε να πιούμε ένα τσίπουρο. Αλλά θα σου δώσω την πληροφορία για το καλό φαΐ, θα τη δώσουμε. Από νησιά νομίζω, αν θεωρείται νησί, η Κρήτη νομίζω έχει το. Είναι πολύ νιάτη. Θεωρείται νησί. Ναι, αλλά δεν θεωρείται νησί καθώς περιβάλλεται από. Από θάλασσα. Δηλαδή εκεί αν σε πάνε, δηλαδή μας έχουν πάει μετά από κάτι παραστάσεις και είναι. Εκεί δεν σε αφήνουν να φύγεις επίσης, αν σε πάνε. Ναι. Είναι λίγο. Τώρα παίξαμε σε ένα χωριό με τον Μιχάλη και βλέπουμε να κάνουμε μια βόλτα το χωριό. Και ξέρεις, άσχετοι παππούδες λέγανε καθίστε να πιείτε. Και σε φάση ήταν. Λέγαμε παιδιά δεν πρέπει να πιούμε γιατί έχουμε παράσταση. Κι άμα κάτσει τον ήπιες, δεν παίζει. Ναι, 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 θα τα πεις καλύτερα και τέτοια. Έχεις παίξει ήπιωμένο, σωστά. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε παίξει παρέα. Ό,τι ήταν. Έχω παίξει αρκετές φορές. Ναι. Αυτό πάντα. Πάντα. Έχω σταματήσει να. Δηλαδή πιο παλιά δεν το κοστολογούσα. Από ένα σημείο και πέρα κατάλαβα ότι δεν βοηθάει. Δεν μπορείς. Ένα... Ξέρω ότι συνέβαλε, δεν το έχω δει ιδιαίτερα να φαίνεται πάνω, αλλά πώς το κάνεις. Ξέρεις γιατί, δεν το παρατηρούσες, γιατί αν παίζαμε, ξέρω, αν παρουσίαζα, ξεκίναγα ok και μετά όσο παίρνει και έβγαζα, ξέρω, δύο κωμικούς και μετά διάλειμμα και μετά έβγαζες άλλους τρεις και μετά έχει πάει, ξέρω, τύπου 12 η ώρα, κάτι πατρίδες και κάτι τέτοια, καμία σχέση το πρώτο σετ με το πώς ναι. Έκλεινα. Πιστεύεις καθόλου αλκοόλ ή λίγο αλκοόλ κατά τη διάρκεια της παράστασης? Πιστεύω... Πολύ λίγο άμα το αντέχεις, αλλά γενικώς όχι. Ναι, ας πούμε έχω βρει ότι με ένα ποτάκι είμαι οκ, okay, αλλά... Εντάξει, ναι, ένα ποτό δεν είναι τίποτα. Ένα. Όχι παραπάνω, ένα. Μόλις τελειώσει παράσταση μπορώ να γίνω κολοτρεπίδι, αλλά... Γίνεται δυσανάλογα δύσκολη η ζωή σου. Δηλαδή, η χαλαρότητα, πιο μικρός σαν κωμικός και με λιγότερη εμπειρία, ήταν και περισσότερο, ξέρεις, κομμάτι τη συνθήκη. Καλά, καλά, εντάξει, είναι χαμό και παίρνει το ποτάμι και λέω τα κείμενά μου και τέτοια. Αλλά στην πορεία διαπίστωσα ότι πολύ καλύτερα παίζω άμα δεν πίνω. Δηλαδή, πολύ πιο σωστή γίνεται η δουλειά και πολύ λιγότερο κουράζομαι. Αυτό περί ποτών, παιδάκι μου, ότι ένα ποτάκι. Αλλά να το σηκώνει, ναι, δεν είναι για όλου. Για κανέναν δεν είναι να κάνει την τάπα αυτό, πιστεύω. Δεν είναι ότι κάποιο το. Εντάξει, μπορεί να μην φανεί, αλλά δεν είναι καλό να πίνει όταν να βγει on stage. Αλλά άμα φανεί ότι είσαι πιωμένο πάνω, δεν είναι καθόλου ωραίο.
Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι το επαγγελματικό αρχικό. Εκτός αν παίζεις τόσο γαμάτα ή αν έχεις αυτή την περσόνα, ρε παιδί μου, που δεν πιστεύω το κάνω. Και σε πολύ λίγα gig μπορείς να το. Δηλαδή, εγώ έχει τύχει να φτάσω σε ένα. Να έχει τραβήξει πολύ είτε ένα open mic ή μία παράσταση και το έχω πει. Ξέρεις. Κάπου εδώ τώρα είμαι τύφλα. Δεν είναι ότι το. Ήταν κάπου ίσως και που δεν σε. Ήταν μια επαγγελματική παράσταση ή οτιδήποτε. Κάπου ίσως πιο χαλαρός. Εντάξει, επαγγελματική ήταν γιατί για δουλειά είχαμε πάει, αλλά θέλω να πω ότι είχε βγει το μεγαλύτερο κομμάτι της παράστασης, υπήρχε μια χαλαρότητα. Άλλο να το πεις στο θέατρο και άλλο να το πεις, ξέρω εγώ, σε ένα open mic. Δεν μπορείς να πεις τώρα στο Ιλιάρτ και στο Six Dogs και να πεις, ξέρεις, μάγκες, είμαι κολοτρυπίδη και είναι 8.30 ώρα το βράδυ, ας πούμε, ξέρεις, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μια Τετάρτη βράδυ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα, παιδιά. Αλλά σε ένα μπαρ μπορείς να το. Κάπως μπορεί να γίνει, αλλά. Μόνο προς το τέλος και μόνο, ξέρεις, έτσι πιο χαριτωμένα. Γενικώς δεν είναι. Δηλαδή, μια φορά είχαμε παίξει ένα ρακάδικο με τον Μιχάλη στην Αγία Παρασκευή, στο Αστέρι. Και τελειώνουμε και μετά είχαμε τη δεύτερη παράσταση στη Νέα Φιλαδέλφια. Και πλέον είχα γίνει. Ήμουν τελείως off και έφτασα σε σημείο που έπρεπε να μπω σε safe mode. Δηλαδή, είπα άλλα κείμενα από αυτά που ήθελα. Έπαιξα τύπου πολύ πιο safe υλικό, πάρα πολύ παλιό, για να ξέρω ότι μπορώ να το βγάλω. Και τελειώνει η παράσταση και μας λέει αυτός δεν θα πείτε και κανένα βρώμικο. Δηλαδή έχει πάει 2 η ώρα και μας λέει να ξαναβγούμε. Και ξαναβγαίνω και παραπατάω. Εφάση παραπατάω, δηλαδή έκανα βήμα πίσω, πήγα να πέσω. Ξερνάω, πες να ορίστε το βρώμικο που ζήτησες. Ναι, δύο τύποι σε μια κολόνα, ας πούμε, που ήταν ο Μιχάλης από πίσω και τους άκουσε. Λέει, α, είσαι κατά. Το οποίο, okay, εντάξει, 2 η ώρα το συγκεκριμένο μπαρ στην Φιλαδέλφεια με έπαιρνε. Επίσης το ζήτησε και ο ίδιος. Το ζήτησε και ο ίδιος, ναι, ήμουν σε φάση ότι ξέρεις. Out of the woods, αλλά όχι. Έχουμε παίξει και εμείς πιωμένοι μία φορά αυτό. Δεν ήταν κανονική παράσταση αυτή. Ναι. Δεν ήταν παράσταση. Δεν σε κανονική παράσταση δεν έχω παίξει ποτέ, δεν πρόκειται. Δεν είναι τέτοιο, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ. Δεν θα αρχίσει να παίξει σε επαγγελματική παράσταση. Δεν μπορώ να παίξω. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Γιατί πιέσαι, όχι, απλά δεν μπορώ να παίξω. Έχετε κάνει όντως, έχεις πάει παντού στην Ελλάδα σχεδόν. Φλόρινα που είπατε δεν έχω πάει. Καστοριά δεν έχω πάει. Πολύ ωραία. Φλόρινα πολύ ωραία. Έδεσα δεν έχω παίξει. Εντάξει, όταν είπα παντού, δεν είναι παντού, αλλά έχει παίξει πάρα πολλά. Έχω παίξει πάρα πολλές πόλεις. Ωραία. Υπάρχει κάποιο μέρος από όλα αυτά το οποίο είπες. Ο Βόλος. Δεν ξαναπάω, αυτό είναι. Α, δεν ξαναπάω. Όχι, το αντίθετο πήγα να πω. Ότι που θα μπορούσε να πεις, ξέρεις, εδώ θα έμενα κάποιο καιρό. Να μείνω, επειδή μου μόνιμα για κάποιο καιρό. Και όπως πήγε, θέλω να μάθω και κάποιο μέρος που θα ξαναπάω. Ο Βόλος τώρα σε ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Ο Βόλος είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω στο Βόλο. Α, να παίζεις. Ναι. Όχι, ναι, να παίζεις. Στο Βόλο, ας πούμε, έχω παίξει 11 παραστάσεις. Εκτός από την τελευταία που πήγαμε μετά τη Μέντα με τα παιδιά. Όλες άλλες ήμουν τύφλα. Αλλά στο Βόλο είναι ok αυτό. Γιατί είναι τα τσίπουρα το απόγευμα, γι' αυτό. Ναι, δεν σου λέει κανένα τίποτα. Ξεκινάει η παράσταση 11 η ώρα, του λες παιδιά αυτό, του λες δύο πράγματα για τα τσίπουρα. Είναι και το κοινό τύφλα, οπότε είστε όλοι, υπάρχει μια συνθήκη. Ναι, 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 είναι όλοι ok. Να καλοπατρευτείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα έμενα. Ο Βόλος δεν είναι άσχημος, να πω την αλήθεια. Τώρα μας γάμισε το Βόλο. Θα λες το Λαρισίο εδώ πέρα, φίλε. Ο Βόλος είναι ο Βόλος. Αμάνω το Βόλο. Λάρισα με τίποτα, Βόλο ναι, Λάρισα για κάτι. Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Θεσσαλονίκη, ναι, το είχα σκεφτεί και πιο παλιά. Και ως μαθηματικός είχα σκεφτεί κάποια στιγμή που ήμουν πιο μικρός ότι μπορεί να έκανα κάποια στιγμή αιτήσεις. Έχει ωραίο αέρα Θεσσαλονίκη. Η ασχολία ή η φροντιστήρια. Ακριβώς αέρα ωραίο δεν έχει. Είναι, καταλαβαίνεις το δεν έχει καθόλου ωραίο αέρα. Έχει ωραίο vibe. Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Ας πούμε η Πάτρα δεν θα ήθελα τόσο πολύ. Η υγρασία της Θεσσαλονίκης σε γαμάει όμως. Πάτρα θα είναι ωραία για αυτή τα Χανιά είναι όμορφα. Ναι, εντάξει. Αλλά η Φλόρινα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα έμενε, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ ως πόλη. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Μικρούλα, όμορφη, στο ποτάμι πάνω. Είναι πολύ, πολύ ευρωπαϊκή. Δεν τις βλέπω και πάρα πολύ στις πόλεις. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα με το touring είναι ότι δεν βλέπεις ουσιαστικά. Δεν τη βλέπεις. Πας, πίνεις, παίζεις, φεύγεις, τρως τη σούπα. Αν όμως έχεις πάει 5-6 φορές, κάτι θα δεις. Θα δεις και κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην την είδεις πολύ. Αν σου βγάλε επειδή μου ένα βάρι, να σου βγάλε κάτι και να πεις α, ωραία, δεν θα ήθελα να μένεις. Δεν σου λέω να μείνει μια ζωή. Ξέρεις, ένα χρόνο ας πούμε. Εντάξει, είμαι παιδί του τσιμέντου. Είσαι, ναι. Οπότε η Θεσσαλονίκη είναι μια καλή επιλογή. Εντάξει, κάθε υπάρχει εκεί πόλη, ακόμα και η Κομόβολη, τσιμέντου. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία της. Έχει. Της η Κέρκυρα έχει ενδιαφέρον, έτσι, που είναι πολύ γραφική, πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα καθόμουν να ζήσω εκεί. Ας πούμε και η Πάτρα που δεν είναι τόσο ωραία σαν πόλη, έμενες. Έχει ωραίο vibe. Ναι, εντάξει, καλά, σου λέω. Πάτρα είναι και για φοιτητή σίγουρα καλύτερα. Τώρα, ναι. Πιο πιτσιρικά, ίσως. Γιάννενα. Ωραία, τώρα που τα είδαμε, ωραίο καιρό, τα Γιάννενα ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά είναι μία μέρα το χρόνο που έχει ωραία. Ναι, είναι μία μέρα που δεν βρέχει. Εμένα δεν με χαλάει, ρε φίλε. Όταν τα Γιάννενα έχουν ομίχλη, γαμάει.
Όταν ξέρω, ναι, να βρέχει τρεις εβδομάδες δεν πρέπει να γαμάει. Θέλω, ναι, αυτό. Ναι, όταν βρέχει τρεις εβδομάδες δεν πρέπει να γαμάει. Έχω πάει για παράσταση με, το, με τον Ηλία και με τον Μιχάλη και βρέχει όλη μέρα. Αλλά όλη μέρα, δηλαδή φάση πήγαμε, έβρεχε, αλλά καταρακτοδός. Πήγαμε, παίξαμε, έβρεχε, τελειώσαμε, ξυπνήσαμε το πρωί, έβρεχε. Εντάξει. Ναι, okay. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το, να το αντέξω αυτό. Κοζάν ήταν ωραία. Μ' άρεσε λίγο. Κοζάν είναι ωραία, φθινόπωρο και άνοιξη. Πολύ ωραία. Ναι, μετά σου βάρα 15 πόντους χιόνι και αρχίζει και το συζητάς αλλιώς. Πολύ ωραία είναι Κοζάνη. Αλλά φαντάζομαι ότι. Ξέρεις, θα πω το κλισέ, αλλά σε κάθε πόλη ανοίξει τους ανθρώπους σου και τη φάση σου. Είναι πολύ ωραία. Και σε ποια πόλη δεν. Θα έλεγες εδώ δεν παίζει να μείνω, ας πούμε. Στην Λάρισα, ας πούμε. Έρευνα στην Λάρισα. Γιατί τώρα το ζήτα. Δεν είναι, μια χαρά είναι. Πολύ ωραία είναι η Λάρισα. Όχι, μια χαρά. Τώρα, μ' αρέσει που χαμήλωσε το κόλλο. Να μην ακουστεί, παιδιά. Θα βάλουμε μπιπ, Βίρονα. Και εγώ για τρεις μέρες πάω συνήθως, Μαξ, αλλά είναι οκ. Okay. Έχει χάλια κλίμα, το χειρότερο κλίμα στον κόσμο. Χειρότερο Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Λάρισα. Λάρισα. Ναι, δεν είναι. Όχι, συμφωνώ, απλά ήθελα να ξέρω. Όχι, όχι, τι λέει το δωμάτιο, ναι. Για το κλίμα, ναι, σαφώς Λάρισα. Να καπέφτει, κοιμάσαι και είναι λες και κοιμώσουν 48 μέρες, αλλά δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Ναι, αυτό. Τι έγινε, μια πίτσα. Όχι, μια πίτσα. Πίτσα. Το πουθενά. Είχαμε την κουβέντα κατά πόσο ότι πότε πρέπει να βρεις το σωστό timing να πετάξεις το υλικό σου, να βρεθείς με τίποτα και να ξαναγράψεις καινούρια. Αυτό ακριβώς. Τα γράφεις όμως, τα έχεις γράψει ήδη κάποια καινούρια πριν το πετάξεις ή περνάς ένα διάστημα. Κοιτάς να το προσαρμόσεις λίγο, έτσι, να το προγραμματίσεις, αλλά στην πραγματικότητα αν δεν το κάψεις, το κάψεις. Δηλαδή να είναι στο YouTube, να έχει πάρει και κάποια views, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν έχουν δει αυτό το βίντεο, άρα δεν είναι σωστό και τίμιο να το ξαναπαίξω live. Δεν θα νιώσεις ποτέ αυτό το... Είμαι χωρίς δίχτυα ασφαλείας, οπότε αναγκαστικά τώρα παίζω με τα καινούργια. Yeah. Υπάρχουν δύο πολύ καλοί λόγοι να το πετάς όσο μπορείς πιο συχνά να ταιριάζει με τον προγραμματισμό σου. Το ένα είναι ότι έτσι θα μαθαίνει παραπάνω ο κόσμος, έχεις content πάνω. Και το δεύτερο είναι ότι όσο αναγκάζεσαι να γράφεις καινούρια, όσο αργήσεις να γράψεις καινούρια, τόσο πιο δύσκολο θα είναι όταν θα φτάσεις σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ φοβιστικό για ένα κωμικό να πει ότι το πετάω όλο αυτό, δεν έχω τίποτα και τώρα ξεκινάω από την αρχή. Αλλά εγώ δύο φορές το έχω κάνει. Έχει και μία μικρή έτσι, απελευθέρωση, ρε παιδί μου, ότι... αναγκαστικά θα γράψεις. Παγυρισμός. Και δεν θα θες να ξαναπείς πάλι επίσης, τα ίδια, θα έχεις βαρθεί και εσύ, ας πούμε. Καλά, τα έχεις βαρεθεί πολύ πριν τα πετάξεις. Ναι, σίγουρα. Το επιχείρημά μου σε αυτό. Απελευθερώνεσαι και από τα δικά σου τα ίδια στο κείμενο, λες δεν θα ξαναπώ αυτό. Αμάν, επιτέλους. Το επιχείρημά μου σε αυτό είναι ότι ένας κωμικός όπως εγώ και εσύ δεν έχουμε λόγο να πετάξουμε. Πέρα από το θες να γράψεις νέα κείμενα ή να γράψεις νέα κείμενα, δεν έχεις κάποιο κίνητρο. Γιατί. Σε έχει δει ελάχιστος κόσμος συγκριτικά με το κόσμο που υπάρχει εκεί δει, έξω. Λέω, θα σε δει από το YouTube κόσμο. Θα τα ανεβάσει. Δηλαδή, αν περιμένει. Να κάτσει να περιμένει να δουν όλοι την πρώτη σου ώρα. Δεν μπορεί να πεθάνει με την πρώτη σου ώρα. Αν ανεβάσει το υλικό σου το οποίο το πιστεύει είναι καλογραμμένο, είναι δουλεμένο, είναι ωραία κινηματογραφημένο, με σωστό ήχο. Είναι ένα καλό βίντεο. Θα το δει ο άλλος. Δεν είναι ανάγκη να γίνει viral για να γίνει γνωστό. Όχι, okay, αν θέλετε να το δει ένας, θα το δείξει κι αλλού. Αυτό λέω. Ναι, και αυτό θα λειτουργήσει και από μόνο του σαν, σαν προωθητικό για τη δουλειά σου. Δεν είναι μόνο το αν θα κάνει εκείνη την ώρα ένα μπαμ, αν θα κάνει ξέρω εγώ 10, 20, 30, 40 χιλιάδες views την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, ή αν θα... Αυτό θα μένει και κυρίως θα σε βοηθήσει. Δεν ξέρω, δεν προκύπτει και σαν καλλιτεχνική ανάγκη να πετάξει λίγο για να πας παρακάτω. Ναι, αλλά αυτό, ναι. Αυτό το παράδειγμα που έδωσα, ας πούμε. Είναι αυτό που λες. Το 140 ήταν μια κάμερα κακή, κάτω, μονοπλάνο, με μέτριο ήχο και απλά και έγινε πανικός. Ήταν το θέμα. Τα λέξη δεν ήταν καλό beat. Εννοώ ότι... Ήταν το θέμα τέτοιο, αυτό λέω. Ήταν το... Ναι, θα μπορούσα να το προστατεύσω. Ωραία, αν το βάλουμε αυτό σαν παράδειγμα. Θα μπορούσα να το προστατεύσω. Λες και εμείς ότι το ανέβασα το 13. Ναι. Ωραία, θα μπορούσα να το προστατεύσω να μην το ανεβάσω το 13 το και 14. Να το πέσω μέχρι το 16. Ναι. Αυτό σκοτώσε όμως ένα κείμενο. Το οποίο ήταν πάρα πολύ, όχι λαϊκό. Μαρκετικά ήταν πολύ σωστή κίνηση. Πολύ σωστή, ναι. Μπορεί να το έκανες γι' αυτό, αλλά πέτυχες ως έτσι.
Δηλαδή το είδε πολλοί κόσμο. Ναι, το calling card μου αυτό ήταν. Ναι. Δεν είχα άλλο. Αλλά ήξερα ότι το καλύτερο μου beat. Ενώ, το beat ήταν γαμό, το βίντεο ήταν κακό. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είχε ναι, εντάξει, το έβγαλα. Ναι, το έβγαλα γρήγορα γιατί ήξερα ότι μετά θα το παίξει στη UNICEF και μετά θα βγει. Τέλειο και ήθελα κάπως έστω στοιχειώδη κόσμο στο κανάλι μου. Ναι. Ναι, αλλά πολύ πολύ γνωστό αρχικά έγινε από αυτό. Ακόμα εννοώ. Ναι. Αυτός που λέει το λεωφορείο. Αυτό. Από... αλλά ήταν από ένα κακό βίντεο στην ουσία. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ήταν ένα κακό βίντεο. Σαν, αν το βάλεις αντικειμενικά, σαν κάμερα και σαν, ναι. σαν ήχος, αλλά ήταν ok για να παρακολουθήσεις. Αυτό σου έδινε μια, μια εικόνα. Αλλά αν το προστάτευα. Σαν, εγώ λέω καθαρά πώς είναι να πετάξει το υλικό. Αν το προστάτευα και το κράταγα άλλα τρία χρόνια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μου έκανε απαραίτητα καλό. Δηλαδή περισσότερο καλό μου έκανε να με γνωρίσει ο κόσμος με αυτό. Άσχετα αν είναι καλό ή κακό αντικειμενικά σαν κινηματογράφηση. Μπορεί να μην έχει γίνει διαδυναμική άμα το βλέπει μετά από τρία χρόνια. Ναι. Να έχει ήδη γίνει γνωστό ή οτιδήποτε, να έχει γίνει. Ή να έχει περάσει και η φάση του. Να έχει περάσει η φάση του. Οπότε ναι. νομίζω ότι. Δεν ξέρω, το έκαψα πολύ συνειδητά, ρε παιδί μου. Ήξερα ότι είναι το καλύτερο μου beat. Το καίω. Ελπίζω να μου έρθει κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γράψουμε άλλα. Η διαφορά όμω είναι ότι τώρα, τότε, ήταν από τα. 5-10 βίντεο Έλληνων κωμικών στο YouTube. Ναι. Τώρα είναι ένα από τα 50, 60, 100. 2000. Τώρα πρέπει να κάνεις αναγκαστικά πιο σωστή διαχείριση. Έχει ανέβει και, και τεχνικά το επίπεδο. Τεχνικά έχει ανέβει το επίπεδο, ναι. Αυτό. Δηλαδή πριν από 5 χρόνια ήταν. Δηλαδή τώρα δεν θα με έπαιρνε να ανεβάσω ξέρω, ένα καλό beat με τέτοιου είδους ποιότητα. Θα με κοροϊδεύεις. Σκάει ένα. Υπερπλούσιος κρυφός χρηματοδότης, σε πληρώνει πολύ καλά για να ζεις και τα λοιπά και σου λέει είσαι καλός κωμικός, θα πάμε να τα αλλάξουμε. Θα κάνεις παραστάσεις σαν Βίρονας Θεοδωρόπουλος όπου θα λες τα κείμενά σου θα είναι μόνο λόγο κωμωδία, κλανιές, ρατσιστικά αλλά όχι βάση... Ρεψίματα, κλανιές, σκατολογικό χιούμορ κλπ. Δηλαδή, μόνο. Ναι. Τη χειρότερη κωμωδία μπορεί να κάνει κάποιος, παιδί μου. Ούτε καν αστεία, λέει. Θα τα γράφω εγώ ή θα μου τα δίνει έτοιμα. Θα τα γράφεις εσύ. Ναι, θα πρέπει να τα γράψεις, αλλά δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι και αλλού. Εσύ θα τα λες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα. Επίσης, το κάτσι είναι ότι δεν σου απαγορεύει να πεις οποιονδήποτε για αυτό το deal. Ναι, ρε παιδί μου, θα σου πούνε καλά. Βίρουνα, γιατί το κάνεις αυτό. Όλοι, είναι μια χαρά. Όλοι θα πιστεύουν, θα πιστεύουν ότι είναι μια κρίσιμη καμπή στην καριέρα σου που αποφάσισες να γίνεις ο. Λες αυτό κάνω τώρα. Υποστηρίζω, αυτό είναι το υλικό μου. Ναι, ναι, θα λες αυτό κάνω τώρα. Αυτό είναι τέτοιο. Αυτό σημαίνει τώρα. Να ξέρω κάτι. Θα είναι και το delivery και το timing θα είναι όλο λάθος. Δηλαδή πρέπει να πεθαίνω στα set ή θα κάνω αυτό. Κοίτα, με το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να υπάρχει κοινό που να σε ακολουθεί, δεν ξέρω. Και σου είπαμε ότι θα είσαι. Ο Βίρονας, ο ίδιος κωμικός που είσαι τώρα, απλά υποχρεωτικά, δηλαδή πριν περάσει ένα αστείο στο σετ σου, θα το πηγαίνει και θα λέει: Α, δεν έχει να κάνει κλανιά ή κατούριμα, θα το διαγράφει. Λέει, άλλο, παρακαλώ κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Είσαι όντως πολύ πιστός στη φάση. Ναι, εννοώ ότι δεν βλέπω κι άλλο τρόπο να γίνεται. Ακόμα για να λεφθάνε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν. Έχω και πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Εγώ αυτό δεν το έκανα για τον εαυτό μου. Δηλαδή, αυτό, αν το έκανα, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια, παιδιά και λοιπά, και θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά καλά. Και θα έλεγα, οκ, ναι, δώσε μου λεφτά που να μπορώ να. Θα κάθομαι να τα βάλω κάτω. Πόσα χρήματα θέλω. Πούρες ξεπουλιέται και για λιγότερα, δεν έχει νόημα. Γιατί δεν πουλάς κόκκες. Γιατί είναι λίγο παράνομο αυτό. Έχει λίγο μεγαλύτερο ρίσκο. Είμαι λίγο κότα. Άμα κάποιο σου έλεγε ρε παιδί μου ότι θα ξαπουλά κόκκι, θα βγάζει τον κόλλη σου, αλλά δεν θα σε πιάσει κανένα ποτέ. Θα το έκανα. Χαλαρά. Όχι για μένα, ξαναλέω, όχι για μένα. Δεν υπάρχει δικό δίλημα. Όχι για μένα. Για τα παιδιά. Πουλά κόκκι για τα παιδιά. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα το. Θα ήθελα να θεωρώ πιο σημαντικό. Μου φαίνεται χαζό ότι πρέπει να το. Να το εξηγήσω. Να το εξηγήσω, αλλά μου φαίνεται πιο σημαντικό να κάνω κάτι το οποίο πράγματι με ευχαριστεί, πράγματι το θεωρώ αξιοπρεπές και αντίστοιχα να το. Οι επόμενες γενιές, ας πούμε, είτε από μένα είτε από άλλο. Να... Εγώ μάθω χρόνο να σκάσει και να έχει όντως τέτοια κείμενα. Όχι γιατί το πλήρωσε κάποιος, απλά γιατί. Άλλο θα είναι δικιά μου επιλογή. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, τζάμπα. Και σκάει και είναι τα χειρότερα, λέει τη φάση. Σε πλήρωσε κανείς. Όχι, απλά. Αυτά γράφω τώρα. Απλά κάτσα και σκέφτηκα μετά την ερώτηση, μετά το podcast. Μήπως να κάνω αυτό. Φαντάζομαι να γίνει παγκόσμια διάσημο ο κωμικός κλανιάς, ξέρω εγώ. Να λένε χρόνια μετά ότι
ο Βίρα Θεοδωρόπουλο τότε. Έπιασε την κλανιά όπω κανένα άλλο. Όπω. Ο Σουρή, ποιο ήταν που είχε κάνει ένα βιβλίο ολόκληρο για τι κλανιέ και τα γαμίσια και αυτά και λέει ότι. Έχει κάνει κάτι παραγωγή. Ότι είναι το. Ότι η κλανιά είναι η μουσική του κόλου. Γιατί είχε κάνει τη θεωρία ότι μπορεί να παίξει μουσική κλάνοντα. Και κάπω το ανήλυε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τέχνη τελικά. Μένα μου αρέσουν τα αστεία με κλανιέ. Όχι στο stand-up τόσο, εντάξει, αλλά πάντα ένα αστείο. Μου φαίνεται πάντα αστείο. Μ' αρέσουν τα αστεία με κλανιέ σε παρέα. Μ' αρέσουν οι ίδιε κλανιέ μέσα σε μια παρέα. αλλά. Αυτό το κάνω είναι πάντα γελίο. Για το χέσιμο έχω. Στο set μου έχω αρκετό. Δηλαδή το χέσιμο πάντα θα πετάξω ένα αστείο. Το χέσιμο πάντα το βρίσκω αστείο. Δεν πρέπει να καθορίζει το set σου. Αλλά. Άρα βλέπεις ότι δεν είσαι πολύ μακριά από αυτό που λέμε. Δεν είμαι πολύ μακριά. Μόνο που σε ενοχλεί που σου επιβάλλει κάποιο. Θα τα βγάλω μόνο μου, κατάλαβε τι γίνεται. Okay. Είναι σαν το χέσι μου, το βγάζει. Ναι, θέλω να βγάλω αυτό. Δεν μπορεί να βγει αν στο επιβάλλει κάποιο άλλο. Σου λέει τελείωνε. Ναι, τύπου πάρε 10.000 και τώρα χέσαι μου αυτή του τύπου την κουράδα. Θα την βγάλω την κουράδα μου όταν θέλω, α πούμε. Είναι ένα σπάνιο χέσι μου. Εσύ το έκανε. Όχι, νομίζω ότι εγώ θα τα έκανα. Ακόμα δεν... και για 100.000 το μήνα. Όχι, όχι, δεν σου είπα τα λεφτά, δεν είναι καθόλου θέμα. Τίποτα. Δεν ξέρω, θα νιώθω πολύ περίεργα, ρε παιδί μου. Όχι, ενώ δεν θα νιώθεις περίεργα και θα είναι κάτι που θα πήγαινα σε ψυχολόγο για αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, όλη στη ζωή, εντάξει. Μια παράξενη σχέση εξάρτηση, α πούμε, με ένα τύπο που απλά σου δίνει λεφτά και θέλει να γράφει για κλανιέ. Δηλαδή... Είναι υποθετικό σου, αλλά πες ότι αυτό έγινε ένα πίσω που έχει ένα βίτσιο. Θέλει να βλέπει κωμικού να πεθαίνουν. Ναι, αλλά θέλει να πάρει την περσόνα σου και να την κανιβαλίσει. Δηλαδή την καριέρα σου. Μα λέγα, η πολύ πλούσια είναι ανώμαλη. Δεν ξέρει πώ μπορεί να τη βρίσκει. Μπορεί αυτό να τη βρίσκει να οργανώνει όρια και να βλέπει την παράστασή σου, ξέρω εγώ, αλλημένο με λάθη και να έχει τύπησει να το φέρουν νερά και λοιπά. Για τον εαυτό του μιλάει. Είναι τόσο λεπτομερή η περιγραφή που λες τι, μήπως το έχει σκεφτεί. Μπορεί να τη βρίσκει. Άμα έχω λεφτά, θα κάνω αυτό. Αυτό θα κάνει. Δικιά του είναι η ερώτηση. Να φωνάζει άλλους πλούσιους και να βάζει στοιχήματα την ώρα που παίζει εσύ. Έχει οραματιστεί να παίρνει τον Μπάρι και να το αλύσει με λάδι και να λέει μόνο για κλανιές και να σε με πλούσιου φίλου και να λέει με αυτόν κάποτε κανένα παράδειγμα. Αρχικά δεν είπα θα αλήφω εγώ με λάδι, θα με αλήφουνε με λάδι. Όχι, ενώ κάποιο αλήφθη με λάδι. Είμαι εγώ στη φαντασίωσή μου. Και να σου πω κάτι, αυτό το podcast το έχει στήσει απλά μέχρι να βρει τον κωμικό που θα πει ναι. Και μετά θα. Α, όχι, όχι. Ο Χαριζάνης είπε ναι. Ξεκάθαρα. Ο Χαριζάνης είπε ναι. Ναι. Ενός λεπτού σιγή. Ένα μεγάλο ταλέντο. Ναι, και χωρίς καν να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Φάση, ναι. Πόσα λεφτά, είπε πόσα λεφτά. Ναι, μόλις έμαθε τα χρήματα. Μόλις επιβεβαιώθηκε. Μόλις λέξη χρήματα. Μόλις βρήκαμε τα χρήματα που θα το έκανε. Δηλαδή, ήταν οκ. Okay, μόλις κεντραριστήκαν. Είπε ποσό αυτό τελείωσε. Μα εγώ το καταλαβαίνω, ρε. Όντως είναι κρίμα γιατί όντως είναι κάτι που και εμένα μου αρέσει. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει να δώσει τα παιδιά του. Ήθελα λέει, να κάνει ταξίδια. Αυτό. Θα γυρίσει όλο τον κόσμο. Στην αρχή είμαι η επόμενη. Okay. Το οποίο είναι, για μένα είναι πιο σωστό. Εντάξει. Γιατί πιο σωστό, επειδή θέλει να κάνει ταξίδια. Γίνει. Και δεν ξέρει τι άδεια για να πάρει τούρ. Κάτι για τον εαυτό σου. Είμαι ένα άνθρωπο που θέλω να κάνω παιδί κάποια στιγμή. Παιδί, αλλά... Δεν θέλω να είμαι 48 χρόνια να κάνω παιδί και δεν θέλω να μην έχω να του δώσω κάτι. Δεν θέλω να μην έχω να του δώσω κάτι. Αν αυτό το πράγμα με διευκολύνει. Ενώ πιστεύω ένα από τα λίγα μου ταλέντα που έχω στον κόσμο είναι να είμαι καλό πατέρα. Θέλω να είμαι σε φάση να κάνω παιδί και να πω δεν έχω σου δώσω τίποτα όταν σπουδάσει οτιδήποτε αλλά λε ταξιδάρι που κάνει και να δω. Κοίτα, εμπειρίες που εσύ... να σου πω ιστορίες. Στην πραγματικότητα, εσύ θα πρέπει να ελπίζεις ότι αυτό θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά από τις κόκκες, θα τα δώσει στο Χαριζάνη. Ο Χαριζάνης θα κάνει ταξίδια και θα παίρνει εσένα μαζί του. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Οπότε ούτε σκατά θα πει. Κοίτα, λέμε ιστορίες, θα ξεμπλέξω με όλο αυτό. Θα έχουμε και τσάπα κόκα όποτε θέλουμε. Και εφόσον εγώ έχω πολλά λεφτά από τις κόκκες, θα πληρώνω εσένα να κάνεις αστεία με κλανιές. Όχι, εγώ δεν τα θέλω τα βρώμικα χρήματα. Για να κάνω βρώμικο υλικό. Κάνω και μόνο μου. Θα τα χτίσω. Ωραία, να τα πω λίγο. Κουράδα. Να τα πάω λίγο αλλιώ. Σκατούλα, θα χτίσω το υλικό μου και θα πω αυτή είναι η παρακαταθήκη. Να τα πάω λίγο αλλιώ που μου ήρθε μια έτσι διαστραμμένη ιδέα στο μυαλό. Πόσο άλλο. Πόσο άλλο. Διαστραμμένη. Τόση ώρα. Το λέμε τα όρια και το λάδι, πιστεύει ότι ήταν. Περίμενε. Έστω λοιπόν ότι δεν σε υποχρεώνει, αλλά σου λέει κάθε φορά που γράφει ένα σκατολογικό αστείο, ένα εκατομμυριάκι. Δεν είσαι υποχρεωμένο. Αλλάζει τελείως εκεί. Γιατί έχει σου βάζει ένα καροτάκι μπροστά και σου λέει για πες. Αλλάζει τελείως αυτό. Γιατί με ένα εκατομμύριο. Για ένα αστείο είναι εσύ. Κάνει ένα αστείακι και τελείως. Ένα αστείο. Κάθε φορά. Εντάξει, το κάνει μία φορά. Πόσο παραπάνω. Ένα εκατομμύριο είναι πολύ. Μπορεί να μην είναι λεφτά το τιμή. Άμα σου δίνει ένα δεκαχίλιαρο. Για κάθε αστείο. Κάθε αστείο που έχει σκατολογικό, κλανιά κλπ. Είναι ένα δεκαχίλιαρο. Αν ταιριάζει το σερ, γιατί να το πετάξω.
άσε τα λεφτά. Μπορεί να είναι κάτι για κάθε σκατολογικό 20 λεπτό που θα κάνεις, ένα παιδί με καρκίνο σώζεται. Α, καλά, εντάξει, τίποτα. Χαίζουμε όλη μέρα. Μος κατά, όλα. Ό,τι θες. Okay. Εκεί αρίστοκρατς μόνο. Δεν ναι, έχει... ναι, μόνο. Μόνο, άμα σώσουμε παιδιά. Τα... Εκεί το κάνεις πραγματικά για τα παιδιά. Και τα κάνεις για άσχετα παιδιά, για τα δικά σου παιδιά. Αυτό. Όχι, okay, είσαι καλύτερος άνθρωπος από μένα, μπράβο, ξέρω εγώ. Έχεις την ευκαιρία να πάρεις τη θέση του πρωταγωνιστή σε μια αγαπημένη σου ταινία. Ναι. Ποια είναι αυτή. Και γιατί. Να πω την αλήθεια. Στα αρχιδιά σου. Ναι. Δηλαδή, δεν καλή ερώτηση, γιατί... Θέλω να πω ότι δεν θα με τρέλαινε τύπου τώρα πάω να κάνω γυρίσματα τρεις μήνες. Έχει λεφτά όμως. Τα οποία μπορείς. Να σώσεις παιδιά με καρκίνο. Ναι, δεν θα με εντρίγαρε το ίδιο το γύρισμα. Νομίζω θα ήταν καλύτερη διατυπωμένη ερώτηση αν θα ήθελες να είσαι κάποιος από ταινία και να ζεις την ίδια την ταινία. Α, ποιος θα ήθελες να είσαι λοιπόν. Ο Σον Κόνερ από το Βράχο είναι πολύ απλό. Θα το χωλήσει από πολύ μικρός. γιατί και πήρε λεφτά. Γιατί και πήρε λεφτά και πέρασε κάτω από το φλεγόμενο τέτοιο και, έκανε, και θυμότανε το timing και είχε και τα μικροφιλμ. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Αλλά είναι ταινία, δεν καλώς το βράδυ. Δηλαδή εκεί διάφορους μπορείς να ζήσεις, δεν είναι. Μπορείς να βρεθείς για μία ώρα σε ένα οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός. Ποιο ιστορικό γεγονός είναι αυτό. Δεν ξέρω, ενώ ότι έχει πάρα πολλά να διαλέξει για διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν χιλιάδες χρόνια ιστορία. Σίγουρα, σίγουρα δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία μάχη. Ούτε από μακριά να τη βλέπεις να γίνεται. Εντάξει, αυτό μπορεί να έρθει ο Ράσελ Κρόου και να μου κάνει την ταινία και να τη δω, ας πούμε. Είμαι πιο άνετος με αυτό. Να είσαι ένα λόφρο παιδάκι με ένα τσιγάρο. Θα είναι πολύ βαρετό, λες από μακριά. Δεν θα βλέπεις καλά, δεν θα έχει καμία σχέση με την ίδια την κινηματογραφική τέτοια. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε για τις μάχες δεν είναι. Ο καπνός. Ναι, δεν έχει αυτό το τύπου το βλέπεις πεντάλεπτο και ξαφνικά έχεις τα κοντινά και τους άλλους μαχαιρώνονται και τέτοια. Μόνο μια καμπούλα, ορειαστά και τέτοια. Ενδεχομένως η προσελήνωση, αν είναι αλήθεια. Θα ήθελα όμως το γύρισμα της προσελήνωσης, εκεί που το γυρνάγανε. Αυτό μπορεί να έχει. Εντάξει. Τα ήταν ενδεχομένως. Άρα θα πρέπει να είσαι ένας από τους τρεις βασικά, αναγκαστικά. Ναι. Ή Αργιανός, ξέρω εγώ. Ναι, που ήταν εκεί. Ή Παουκτζής που ήταν εκεί, οτιδήποτε. Ποιοι είναι οι τρεις. Ο Μπαζ Όλντριν. Ο Λουίς Άρμστρονγκ. Ο Λουίς Άρμστρονγκ, σίγουρα. Για πρόβα. Και τον τρίτο όντως δεν θυμάμαι. Είδες. Κανείς δεν θυμάται τον τρίτο. Είναι ο μπασίστας. Είναι ο Άρμστρονγκ, ο Όλντριν. Είναι ο μπασίστας της αποστολής. Ίσως όταν ο Νέρονας καίει τη Ρώμη μπορεί να έχει φάσει, ξέρεις. Δεν ξέρουμε και ποιος είσαι. Ποιος είσαι, αυτός που καίγεται. Όχι, ρε. Εμφανίζει. Να πάω πίσω να πεθάνω, κάτσε να ζω με κανέναν. Ως είναι ένα συγκλητικό. Ω Βίρονα εμφανίζει, δεν εμφανίζει ως κάτι άλλο. Όπως είναι τώρα με τα ρούχα καθηγητή τη Λυκείου. Δηλαδή, αν ο Νέρονας με ένα ζύγο για κάνει εντάξει αυτό όλο. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Ίσως σε καμιά μεγάλη αποστολή. Ξέρεις, από μακριά φαίνονται ωραία, αλλά το ίδιο να το μεγάλη ζεις. Αποστολή τύπου. Τύπου να συγκρινώ με τον Κολόμβο που φτάνει στην Αμερική. Ρε φίλε, ο Κολόμβος να είμαι ξεκίνησε με πέντε πλοία και φτάσανε τα. Ναι, αυτό σου τα λέω, δύο οπότε... πεθαίνανε δεξιά και αριστερά. Και αντίστοιχα η ίδια. Έχει μόνο κακέ περιπτώσει. Δεν είχε πάρα πολλά έτσι ευτράπελα. Ευχάριστα η ιστορία που να πούμε. Όχι, αυτό λέγαμε και με το θέμα ότι. Πόλεις που καίγονται, περιπτώσει, λαϊλασίε. Δικτατορίε, τέτοια πράγματα. Ενώ ότι τα θετικά πράγματα συνήθω είναι συνθήκε. Αλλά τι να σκάσουμε και να είσαι στη συνθήκη. Το πούστο και το που θεμά. Σε προλάβε. Δεν έχει δει ποτέ το podcast μας. Δεν το έχω δει. Είχα δει ότι υπάρχει αυτή η ερώτηση, αλλά δεν είχα δει το. Και μάλιστα λέγαμε ότι στο Woodstock πάλι παίζει να μην το θυμώσουν. Θα το κάνει τόσο LSD και τόσα μανιτάρια, όπου δεν θα θυμώσουν τι έγινε. Και αντίστοιχα μπορεί να ήσουν κάπου πίσω-πίσω και να μην έβλεπε. Θα έκανε σε ταντρικό σεξ μέσα σε ένα βανάκι, ξέρω εγώ, μαζί με άλλα 8 άτομα, όπως κάνουν επίση τότε. Θα ήθελα να είμαι. Στη Σταύρωση, ίσως. Πάλι όλες από τους τρεις. Ναι, είναι ο Ιησούς και η Γιάννη. Είναι κάποιο opening από τα πλάγια. Για βρες ποια είναι η άλλη δύο. Κανείς δεν θυμάται τον τρίτο. Είναι ο μπασίστας της Σταύρωσης. Εγώ είμαι ο μπασίστας του μέση στη μέση του podcast. Γενικά είσαι ο μπασίστας του οτιδήποτε, γιατί πάντα είσαι στο πλάι. Πάντα διαλέγω κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, δεν θα ήθελα να είμαι. Στο πλάι, στα πλάγια. Είσαι στα πλάγια συνέχεια. Μπορείς να κάνεις μια ερώτηση σε οποιονδήποτε μουσικό καλλιτέχνη θέλεις. Τα καλά, εντάξει. Ζωντανό νεκρό στα αρχίδια σου. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν σε νοιάζει καν. Τι να ρωτήσω. Γκάλαχερ, πόσες ώρες μελετάς τη μέρα. Κωμικό. Κωμικό. Κωμικό, μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βρω κάποιο κωμικό ο οποίος ήταν.
4-5 χρόνια πιο μετά από τη δική μου φάση. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μιλήσει με τον Eddie Izzard που είναι 30 χρόνια ή με τον Ντάρα. Θέλει να πει με το Μαθηδάκι, θα πει ένα καφέ, ξέρω. Είναι σαν να σου. Ναι, με το Μαθηδάκι, α πούμε, πολύ ωραίο να κάτσω μια ώρα. δηλαδή πρέπει να. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να μάθει από κάποιον ο οποίο είναι λίγο καλύτερο από σένα και όχι κάποιον ο οποίο είναι αστρονομικά καλύτερο. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, οι απαντήσει που πρέπει να δώσουμε εμεί οι τρει, α πούμε, σαν κομικοί για το πώ γράφουμε, για το πώ παίζουμε, για το τι είναι κωμωδία, τι σημαίνει για μα. Είναι πράγματα που. Ναι, ο Λούι τα έχει λύσει, ξέρω εγώ, εδώ και 15 χρόνια. Δεν έχει νόημα να πιάσει το. Σαν να πάει ένα open micer στο Χατζηπαύλου. Τι να προλάβει να του πει ο άλλος, ένας που έχει κάνει δύο παραστάσεις με κάποιον ο οποίος είναι ξέρω 15 χρόνια στη φάση. Okay. Το Stanhope θα ήθελα να γνωρίσω. Βέβαια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, να, αλλά, ο Stanhope παίζει όντως πιωμένος όμως ή το παίζει όντως πιωμένος. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και act. Act, ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα και να είναι act εννοώ ότι πίνει. Άλλες αντοχές του. Πίνει πάνω στη σκηνή. Δεν χρειάζεται να τον πληρώσει για να κάνει βρώμικο, απλά ρεύεται στο μικρόφωνο μόνο, δεν χρειάζεται καν να τον πληρώσει. Εντάξει, ναι, αλλά δεν κάνει απλά βρώμικο. Όχι, εντάξει. Το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Έφτασε βασικά. Είχαμε μαζί μας τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς για την πρόσκληση. Πες μας, Βίρονα, τι κάνετε, πού θα σε βρούνε και τα λοιπά στα 15 άτομα που θα μας δούνε. Τέλεια. Κάθε Τετάρτη και Τρίτη πλέον θα παίζουμε στο. Συγγνώμη. Στο Six Dogs. Στα Βρεβείο. Την καινούργια παράσταση δεν επιθυμώ με τον Μιχάλη Μαθηδάκη. Μέχρι. Μέχρι τον Μάιο. Θα πάμε στις 16 Μαρτίου που παίζουμε Θεσσαλονίκη το Δεν επιθυμώ με τον Μιχάλη. Και κατά τα άλλα κάποια tour στην επαρχία με τον κύριο Κώστα Μαλιά Τσάλα και τον κύριο Ηλία Φουντούλη και το Σαββούρι τον Μιχάλη τον Μαθηδάκη. Την παράσταση θα πέσουμε τα τσιμέντα που παίζουμε ένα best of υλικού ο καθένας. Το βίντεο πότε βγαίνει? Το βίντεο στα πλάγια βγαίνει άμεσα, δηλαδή ενδεχομένως και όταν παίξει το επεισόδιο να έχει βγει. Θα βγάλουμε το πρώτο μέρος και σε δεύτερο χρόνο κάποια στιγμή θα βγάλουμε το πρώτο. Αν θα είναι νέο. Α, ήμασταν και εκεί. Θα βγάλουμε τα πρώτα 50 λεπτά παντού και το δεύτερο. Παντού ήσασταν. Νομίζω σε έχουμε και σε κάποιο πλάνο. Εμένα. Ναι, βέβαια. Σε κάποια γωνία να είναι έτσι. Όχι, δείχνει να περνάει καλά και μου έκανε εντύπωση. Και λέω, κόφτε αυτό το πλάνο και βάλτε. Γιατί θα ερχόμουν. Να επιστρέψει αμέσως ο πραγματικός μπουρας στη θέση. Θα ερχόμουν και δεν θα περνάω. Ενώ στις παραστάσεις περνάω καλά. Μόνο. Αλλονόν, όχι δικές μου. Οπότε αυτά θα είναι τα πλάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βίρονα που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ το Mystic Bar. Αυτό κάποιο θα πει από κάτω γιατί δεν το φάγατε, οπότε θα το φάω εγώ. Ναι. Μπράβο. Ευχαριστούμε τον Ψηλό. Ψηλέ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.